πόσο πιο πέρα μπορούμε να πάμε από αυτά που οι θεοί της Ανατολής και οι λογοτέχνες της Δύσης έχουν ήδη γράψει. Κι όμως, κάθε βήμα στο δρόμο της έρευνας, της απελευθέρωσης του νου και των ματιών, το ονομάζουμε τόλμη. Αυτή είναι η υποκρισία της εποχής μας. Εγώ έχω βρει το μυστικό της αληθινής τόλμης. Όλα όσα έκαναν και ονειρεύτηκαν να κάνουν τα πιο ελεύθερα πνεύματα της ιστορίας, εγώ θα τα ζήσω. Οι μυστικιστές που τους μελέτησα με πάθος ήξεραν τι θα πει ταύτιση, άμεση πειρία, χωρίς το προξενιό της σκέψης. Άλλο με ξέρεις κι άλλο να είσαι. Μόνο που για να είσαι τα πάντα μια ζωή δεν σου φτάνει ούτε τα νιάτα. Τα νιάτα που είναι η δύναμη, περιέργεια, πάθος και ικανότητα για περιπέτεια. Χρειάζονται νιάτα αιώνια. Αυτά που έχω εγώ, για να προφτάσω τις τύψεις, τις αμαρτίες, το πέρασμα του χρόνου, τα φόρτωσα σε τούτο εδώ το πορτρέτο. Αυτό ας σηκώσει το βάρος για να προφτάσω. Εμείς οι φτωχοί καλλιτέχνες πρέπει κάθε τόσο να παρουσιαζόμαστε στον καλό κόσμο. Είναι αυτό που λένε δημόσιες σχέσεις. Έχουμε ανάγκη από αυτές, όσο κι αν τις συχαινόμαστε στο βάθος. Κάθισαν στο σαλόνι. Γύρω μου μαζευτήκανε κάτι υπογιατισμένες χείρες και κάτι ηλίθιοι γεροακαδημαϊκοί, θεέ μου, την πλήξη. Μα ξαφνικά ένιωσα πως κάποιος με κοιτούσε. Ήταν η πρώτη φορά που έβλεπα τον Dorian Gray. Τα μάτια του θεέ μου, τη μάτια έχασα το χρώμα μου. Κατάλαβα πως είχα βρεθεί πρόσωπο με κάποιον που, αν αφήνα ελεύθερο τον εαυτό μου, θα απορροφούσε όλο μου το είναι, όλη μου την ψυχή, όλη μου την τέχνη. Μη θυμώνετε, κύριε Γκρέι. Η ομορφιά είναι ανώτερη από τη μεγαλοφυΐα, γιατί είναι απόλυτη, μυστηριώδης και δεν χρειάζεται εξήγηση. Όσοι την έχουν είναι οι πρίγκιπες, σε ένα βασίλειο που κρατάει τόσο λίγο. Μη χαμογελάτε, κύριε Γκρέι. Τα νιάτα είναι μια αρρώστια από την οποία γιατρεύεται κανείς πολύ γρήγορα. Γι' αυτό μη σποταλάτε τα νιάτα σας. Οι θεοί φάνηκαν γενναιόδοροι μαζί σας, γιατί αυτοί ξέρουν καλά πως μόνο οι ρηχοί άνθρωποι δεν κρίνουν από τα φαινόμενα. Αφήστε να σας επηρεάσω, κύριε Γκρέι. Οι επιρροές είναι οι περιπέτειες που κάθε γενναίος θα πρέπει να επιζητά. Αφήστε να σας διδάξω ότι αξίζετε. Μέχρι τα μάτια σας να θαμπούσουν. Μέχρι το δέρμα να γεμίσει ρητίδες και επιδεδώσεις να αρχίσουν να τρίζουν. Γευτείτε τα πάντα! Όλες τις εντονές μεγάλες θυσία και κάντε πράξη, όχι τη σκέψη. Κάντε πράξη τη φαντασία. Δεν υπάρχει αμφιβολία, Βάζε. Είναι το καλύτερο πράγμα που έχεις κάνει ποτέ σου. Θα έπρεπε να το στείλεις στον Γκρόβνερ. Το Γκρόβνερ είναι πραγματικά η μόνη καλλιεργία. Ξέρεις, τώρα που το σκέπτομαι, δεν νομίζω πως θα το στείλω πουθενά. Μα αγαπητέ μου, γιατί.
Τι παράξενοι άνθρωποι είστε εσείς οι ζωγράφοι. Κάνετε το πάλι να αποκτήσετε φήμη και αμέσως μετά θα ρωτήσετε σε πορτοφόλι. Ξέρω πως είναι κοροϊδεύες, αλλά απλούστατα δεν μπορώ να το εκθέσω. Έβαλα τόσο πολύ από τον εαυτό μου μέσα του. Αλήθεια, Μπάζελ, δεν ήξερα που είσαι τόσο ματαιόδοξο. Εγώ τουλάχιστον βλέπω πολύ λίγη ομοιότητα ανάμεσα σε ένα και σε αυτό το πλάσμα. Η πραγματική ομορφιά σταματάει εκεί που αρχίζει η έκφραση της πνευματικότητας. Σαν τη δική σου. Η πνευματικότητα είναι ένας τρόπος υπερβολής. Καταστρέφει την αρμονία σε κάθε πρόσωπο. Γίνεται κανείς όλος μύτη, μέτωπο, μάτι, κάτι τέτοιο. Κοίταξε τους επιτυχημένους οποιοδήποτε σοφό υπάγγελμα. Άσχημοι, φαλακροί, καμπούρι, σκιάχτρα! Είμαι απόλυτα βέβαιος, Μπάζελ, πως ο μυστηριώδης νεαρός ο φίλος στο πορτρέτο είναι η απόδειξη αυτού που λέω. Και αυτό είναι που κοητεύει. Ένα ωραίο πλάσμα, χωρίς καθόλου μυαλό, που θα έπρεπε να το έχουμε κοντά μας τους χειμώνες για να μας ζεσταίνει. Και τα καλοκαίρια, αν το κοιτάζουμε, όταν ψάχνουμε κάτι να δροσίσουμε το πνεύμα μας. Μην κολακεύεις λοιπόν τον εαυτό σου, Μπάζελ. Δεν είσαι καθόλου σαν κι αυτό. Το ξέρω πολύ καλά και μάλιστα θα σας πω κάτι. Θα λυπόμουν πολύ αν του έμοιαζα. Πίστεψε με. Θα φοβόμουν. Ντόριαν Γκρέι. Αυτό είναι το όνομά του. Ναι, δεν ήθελα να σου το πω. Γιατί. Δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω. Όταν αγαπάω απέναντι έναν άνθρωπο, δεν μου πάει να φανερώνω το όνομά του. Νιώθω σαν να τον προδίδω. Τελικά έχω φτάσει στο σημείο να μ' αρέσει γενικά το μυστήριο. Ακόμα και το πιο κοινό πράγμα με ειδονίζει, φτάνει να το κρατώ για τον εαυτό μου. Όταν λόγω χάρη είναι να ταξιδέψω, δεν λέω σε κανένα που πάω. Αλήθεια, Μπάζελ, γιατί δεν εννοείς την έκθεση στο πορτρέτο του Ντόριαν Γκρέι, μπορείς να μου εξηγήσεις τον αληθινό λόγο, σε παρακαλώ. Σου είπα. Μου είπες πως έχεις βάλει πολύ έπνευμα τόσο στο πορτρέτο. Χάρη, νομίζω ότι κάθε πορτρέτο είναι πολύ περισσότερο πορτρέτο του καλλιτέχνη παρά του μοντέλου. Το μοντέλο είναι απλά και μόνο η αφορμή. Απλά και μόνο. Τι θες να πεις. Ρωτώ αν εκείνος για σένα είναι απλά και μόνο η αφορμή. Δεν απαντάς, ε. Μπάζι, τι συμβαίνει με τον Ντόριαν Γκρέι. Δεν μου λες, το βλέπεις συχνά. Κάθε μέρα. Και θα σου δυστυχισμένος αν δεν το έβλεπες κάθε μέρα. Σου έχει γίνει παρέλθος, έτσι πάει. Έτσι, Χάρη. Τρομερό. Και εγώ που νόμιζα ότι δεν σου ενδιαφέρει τίποτα άλλο εκτός από την τέχνη σου. Ναι, και έτσι είναι. Δεν καταλαβαίνεις, αυτό ακριβώς και που τόση ώρα προσπαθώ να σου εξηγήσω. Ο Ντόριαν δεν είναι το ωραίο παιδί που συναντάμε στον δρόμο και μας ευχαριστεί με τα καλογραμμένα του χαρακτηριστικά. Η ομορφιά του. Είναι ήδη μια έκφραση τέχνης. Την πρώτη φορά που τον είδα στο σπίτι του, που τον ένιωσα φίλο μου, ήταν σαν να μου χάρισαν τον Ιωάννη τον Βαπτιστή του Νταβίντσι. Είναι τέλειος, Χάρη, τέλειος, αλλά όχι σαν άνθρωπος. Είναι τέλειος όπως είναι τέλειος ο Δαβίδ του Ντονατέλο ή ένα Ιαπωνέζικο τοπίο από το Πινέλο του Χιροσίγκε. Παρασκεύεσαι, Μπάζελ. Παρασκεύεσαι. Όχι, Χάρη, όχι. Ο Ντόριαν είναι για μένα όλη η τέχνη. Και οπωσδήποτε η δική μου η τέχνη. Καμιά φορά σκέφτομαι πως για έναν καλλιτέχνη υπάρχουν δύο σημαντικοί σταθμοί στην τέχνη του. Ο πρώτος είναι όταν ανακαλύπτει το σταθερό εκφραστικό του μέσον. Ο άλλος, όταν ανακαλύψει το είδωλο που θα τον εμπνεύσει. Αυτό που θα γίνει η έμονη ιδέα του. Μια μέρα, Χάρη, μια μέρα η μορφή του Ντόριαν Γκρέι θα γίνει για μένα το κλειδί του σύμπαντος. Ήδη πέρα από το πορτρέτο που είναι ο Ντόριαν Γκρέι. Όταν αυτός είναι κοντά μου ή δίπλα μου, σχεδιάζω αλλιώτικα η ορατή και μόνο παρουσία αυτού του παιδιού. Γιατί δεν μοιάζει παραπάνω από παιδί και ας έχει περάσει τα 20. Η ορατή του παρουσία και μόνο φτάνει. Ασυναίσθητα, Χάρη. Μου προσδιορίζει τις κατευθυντήριες γραμμές μιας καινούργιας σχολής. Αλήθεια, Μπάζελ, δεν μου είπες. Πώς γνωριστήκατε. Α, ναι, τρόμαξα τόσο πολύ με όλους αυτούς τους ηλίθιους γύρω μου που σηκώθηκα να φύγω. Μα με σταμάτησε η Lady Brandon. Δεν νομίζω να φύγετε τόσο νωρίς, κυρία Χόλμουρτ. Μου είπε, και ξέρεις, με το δικό της τον τρόπο. Και τότε βρέθηκα πρόσωπο με πρόσωπο με τον Ντόριαν Γκρέι. Ήμασταν πολύ κοντά πια και ζήτησα από τη Lady Brandon να μας συστήσει. Και μας σύστησε. Κάτι του είπα, κάτι μου είπε. Γελάσαμε κι οι δυο. Και αυτό το γέλιο είναι περίεργο, αλλά μας έκανε να νιώσουμε αμέσως φίλοι. Το γέλιο είναι η καλύτερη αρχή για μια φιλία. Και το χειρότερο τέλος της. Δεν ξέρεις εσύ τι θα πει φιλία, Χάρη. Όπως δεν ξέρεις και τι θα πει μίσος. Εσύ απλώς συμπαθείς. Είσαι δηλαδή τελικά αδιάφορο. Δεν είμαι αδιάφορος. Έχω και φίλους και έκφυρος. Μόνο από τους φίλους μου. Τους διαλέγω την ομορφιά τους. Τις γνωριμίες μου για το καλό τους χαρακτήρα. Και τους εχθρούς με ελογυρό μυαλό τους. Λοιπόν, μου κέρδισε την περιέργεια. Ανυπομονώ πραγματικά να γνωρίσω αυτόν τον Ντόριαν Γκρέι σε αγαπάει. Με συμπαθεί. Αν και πολλές φορές αμφιβάλλω ακόμα και γι' αυτό. Του αρέσει τόσο να με κάνει να υποφέρω. Μπάζε, σίγουρα θα κουραστείς γρηγορότερα από αυτόν. Η μεγαλοφία κρατάει περισσότερα από την ομορφιά. Μου φαίνεται πως το έχεις δώσει πολύ μεγάλη σημασία σε αυτή την ιστορία. Τελικά δεν είναι παρά ένα καπρίτσιο. Και όλα αυτά δεν έχουν πια την τύχη να μας συγκινήσουν πραγματικά. Όχι, Χάρη, όχι.
Εσύ δεν μπορείς να αισθανθείς αυτό που αισθάνομαι εγώ. Εσύ αλλάζεις τόσο συχνά. Εσύ δεν μπορείς να είσαι πιστός. Κύριε Χόλουαρθ, Λόρδε, ο κύριος Γκρέι κατεβαίνει. Σε ευχαριστώ, Φράνσις. Πολύ ωραία! Η θεία μου η Άγκαθα μου είπε πως ανακάλυψε ένα σπουδαίο νέο που θα την βοηθούσε στα φιλοθροπικά της. Λοιπόν, αυτός ήταν ο Γκρέι. Χαίρομαι πολύ που θα τον δω. Χάρη, δεν ήθελα να τον γνωρίσεις. Αυτή είναι η αλήθεια. Τώρα πια ενεργά έρχεται. Είσαι υποχρεωμένος να μας πεις. Χάρη, ο Ντόριαν είναι ο πιο καλός μου φίλος. Είναι απλός και ωραίος. Μην τον καταστρέψεις. Μην προσπαθήσεις να τον επηρεάσεις. Η ζωή μου σαν καλλιτέχνη εξαρτάται από αυτό. Τι είναι! Με συγχωρείς, Μπάζιν, που άργησα. Αλλά πραγματικά δεν ήξερα τι να φορέσω. Αυτός είναι ο Λόρδος Χένρι Γότον, Ντόριαν. Ένας παλιός μου φίλος από την Ιταλία. Φοιτήσαμε μαζί στην Οξφόρδη. Τώρα μου έλεγε ο Μπάζιν τι σπουδαίο μοντέλο είσαστε. Ξέρω ακόμα πως είστε και το αγαπημένο θύμα της θείας μου. Της Λέιδη Σάνκαρμα. Ναι, είμαι στη μαύρη λίστα της αυτή την εποχή. Της υποσχέθηκα να φάμε μαζί την περασμένη Τρίτη. Μα το ξέχασα εντελώς. Είμαι ασυγχώρητος. Όχι, πέρα το αυτό θα θέλει μόνο ήχος. Η θεία μου σας αγαπάει πολύ. Θα σας συμφιλώσω μαζί της. Εξάλλου δεν νομίζω να έχει μεγάλη σημασία που δεν πήγατε. Θα έλεγα πως δεν σας ταιριάζει να ασχολείστε με την φιλανθρωπία. Χάρη, το πορτρέτο σήμερα πρέπει να τελειώσει. Μην με ενοχλήσει, παρακαλώ. Σήκω και πήγαινε σε καμιά από τις περιβόητες δεξιώσεις. Να, φαίνεται πως είμαι ανεπιθύμητος. Ο Μπάζιλ είναι στις κακές του σήμερα με αυτό το περάσει όμως. Έτσι, Μπάζιλ. Παρακαλώ, κύριε Χέντρι, καθίστε. Αλήθεια, για πείτε μου, γιατί δεν θα έπρεπε να ασχοληθώ με τη φιλανθρωπία. Λοιπόν, Μπάζιλ, θα μείνω. Δεν πιστεύω να το πω σοβαρά. Εξάλλου πολλές φορές μου έχεις πει πως θα ήθελες τα μοντέλα σου να έχουν κάποιον να κουβεντιάζουν. Δεν μου μένει να κάνω και τίποτε άλλο. Οι ιδιοτροπίες του Ντόριαν είναι νόμοι για όλους. Εκτός από τον ίδιο. Λοιπόν, μείνε. Αλλά κάθεσαι, σε παρακαλώ, σε μια μεριά. Εσύ, Ντόριαν, μείνε ακίνητο, σε παρακαλώ. Και ούτε να προσέχεις και πολύ αυτά που σου λέει ο Χάρη. Έχει πολύ κακή επίδραση στους φίλους του, εκτός από μένα. Αλήθεια ότι έχετε τόσο κακή επιρροή όσο λέει ο Μπάζιλ, κύριε Χέντρι. Δεν υπάρχει καλή και κακή επιρροή, Ντόριαν. Κάθε επιρροή είναι ανήθικη. Ανήθικη από επιστημονικής πλευράς. Δεν σας καταλαβαίνω. Επιδρώ σε έναν άνθρωπο σημαίνει του δίνω την ίδια μου την ψυχή και αυτός πάλι πια να έχει τις δικές του σκέψεις. Δεν το ξέρει πια τα δικά του πάθη. Οι αρετές του δεν είναι αληθινές. Οι αμαρτίες του είναι δανεικές. Σκοπός της ζωής. Είναι η καλλιέργεια του εαυτού μας. Όμως σήμερα οι άνθρωποι το φοβούνται αυτό. Έχουν ξεχάσει το καθήκον απέναντι στον εαυτό τους που είναι το ανώτερο από όλα τα καθήκοντα. Το βάρος της προσωπικής γνώμης έχει εξαφανιστεί πια από τη ράτσα μας. Ο τρόμος της κοινωνίας είναι η βάση της ηθικής. Ο τρόμος του Θεού είναι η βάση της θρησκείας. Και αυτά τα δύο είναι που εξαφανίζουν την προσωπική κρίση και μας κυβερνούν. Πιστεύω πως ένας άνθρωπος μπορούσε να ζήσει τη ζωή του γεωμάτα απόλυτα όπως αυτός την ήθελε βαθιά μέσα του. Να πραγματώσει κάθε ιδέα, κάθε επιθυμία του, το κόσμος θα μπορούσε να ξεχάσει τις περασμένες του αρρώστιες. Σήμερα τιμωρούμαστε για ό,τι δεν τολμήσαμε. Το σώμα μαρταίνει μία φορά και τελειώνει. Ο μόνος τρόπος εξευγενισμού είναι η δράση. Κρύψε λιγάκι το κεφάλι σου, Ντόριαν, σαν καλό παιδί. Έλα, σε παρακαλώ. Έμεινα κίνητος κάπου 5 λεπτά. Η συνείδησή μου ακαθόριστα με άφηνε να μαντεύω ότι ολότερα καινούργιες θεωρίες βρίσκονται σε ένα βρασμό μέσα μου ύστερα από όσα μου είχε πει ο Χάρη. Κι όμως, ένιωθα πως την πραγματικότητα προέρχονταν από τον ίδιο τον εαυτό μου λόγια. Λόγια καθαρά, ζωντανά, αντισόπιτα λόγια. Στα παιδικά μου χρόνια είχα ακούσει πολλά πράγματα που δεν τα είχα καταλάβει όμως η ζωή τώρα. Έπαιρνε ένα χρώμα λιώτικο. Μου φαινόταν σαν να περπατούσα στη φωτιά. Έλα, Μπάζιλ, κουράστηκα πια να στέκομαι έτσι. Θέλω να βγω λίγο στο κήπο. Η ατμόσφαιρα είναι αποπνιχτική. Κάνε αλήθεια, πολύ ζεστή, Μπάζιλ. Θα συμφωνήσουμε με τον Ντόριαν. Ας βγούμε στο κήπο. Τώρα, ένα λεπτό, τελειώνω. Ποτέ δεν ήμουν σε τέτοια φόρμα. Είσαι υπέροχος, Ντόριαν. Υπέροχος. Έχει δίκιο. Έχετε μια καταπληκτική νεότητα. Και αυτό είναι το μόνο που αξίζει να έχει κανείς. Είναι υπέροχο ύφος, Ντόριαν. Η ομορφιά είναι από τα μεγάλα γεγονότα του κόσμου. Χαμογελάτε. Όταν όμως θα την έχετε χάσει. Αλήθεια! Είστε ευχαριστημένος που με γνωρίσατε. Τώρα ναι. Δεν ξέρω αν θα είμαι πάντα. Πάντα! Τι φρικτή λέξη χωρίς νόημα. Εξάλλου ο χρόνος είναι τόσο σχετική υπόθεση. Η μόνη διαφορά ανάμεσα σε μια ιδιοτροπία και σε ένα αιώνιο πάθος είναι πως η ιδιοτροπία κρατάει λίγο περισσότερο. Τότε θα ερχόμουν η φιλία μας να είναι μια ιδιοτροπία, κύριε Χιάντρη. Τέλειωσε! Τέλειωσε! Αυτή ήταν η τελευταία πινελιά. Ακριβώς αυτή τη στιγμή. Παρακαλώ, πλησιάστε να μου πείτε και εσείς τη γνώμη σας. Αγαπητέ μου, είναι καταπληκτικό. Το πιο ωραίο πράγμα που είδα ποτέ μου, κύριε Γκρέι. Θαυμάστε τον εαυτό σας. Ντόριαν, τι συμβαίνει, δεν σου αρέσει. Σκάκι το αρέσει, εσύ ποιο δεν θα αρέσει. Βάζει, το αγοράζω όσο όσο. Αυτό το πράγμα πρέπει να γίνει δικό μου. Δεν είναι δικό μου χάρη για να σου το δώσω. Το πορτρέτο ανήκει στον Ντόριαν. Τότε είναι ο πιο τυχερός άνθρωπος του κόσμου. Αυτό το πορτρέτο
θα μείνει για πάντα νέο. Ποτέ δεν θα γεράσει παραπάνω από αυτή τη μέρα του Ιουνίου. Μακάρι να γινόταν τότε. Να μείνω εγώ πάντα νέος. Και να γερνούσε το πορτρέτο. Θα δει να το πάρει αυτό ακόμα και την ίδια την ψυχή. Δεν θα σοβαρά σου φαντάσουμε καθόλου μία τέτοια συμφωνία μαζί, έτσι. Μάλλον σκληρή θα ήταν για το φωνάρι. Είχα πολύ σοβαρές αντιρρήσεις. Είμαι σίγουρος πως θα τις είχες βάσει. Την τέχνη σου τη βάζεις πάνω από τους φίλους σου. Όχι, αν τέτοια πράγματα. Τα έργα σου μου τα άμαθαν βάζει. Ο Λόρδος Χένρι έχει απόλυτο δίκαιο. Πάντως εγώ, όταν ανακαλύψω πως γερνά, θα σκοτωθώ. Ζηλεύω πολύ αυτό το πορτρέτο. Γιατί αυτό θα κρατήσει εκείνο που εγώ χάνω. Κάθε στιγμή που θα περνάει, θα παίρνει κάτι και από μένα, ο Βάζιλ. Γιατί το ζωγραφίσεις. Για να με βλέπει κάποια μέρα και να με κοροϊδεύει αυτό. Είδες τι έκανες, Χάρη, είδες! Και μη μου πεις ότι όλα αυτά δεν οφείλονται σε σένα. Έπρεπε να φύγεις όταν σε παρακάλεσα. Έμεινε γιατί εσύ μου το σύμπησες. Γιατί το ζωγραφίσεις, Βάζιλ. Το πάτε δηλαδή. Θέλετε να τσακωθούμε λίγο ακόμα και θα με κάνετε να μισήσω την πιο ωραία δουλειά που έκανα ποτέ μου. Θα το καταστρέψω αμέσως τώρα. Όχι, όχι, αυτό θα ήταν έγκλημα. Επιτέλους, εκτιμάς τη δουλειά μου. Για να είμαι ειλικρινής. Δεν φαντάστηκα ποτέ πως θα την καταλάβαινες. Μα είμαι ερωτευμένος με το πορτρέτο του Βάζιλ, δεν το καταλαβαίνεις. Είναι ένα κομμάτι από τον εαυτό μου. Πολύ καλά, τότε μόλις είστε γνώση, θα το βερνικώσω και θα το δώσω. Καλύτερα να το δώσεις σε μένα. Αυτό το ανόητο παιδί δεν το θέλει πραγματικά. Αν το δώσεις σε οποιοδήποτε εκτός από μένα, Βάζιλ. Και δεν εννοώ να με λένε ανόητο παιδί, κύριε Χέντερ. Αντώρια, το πορτέτο είναι δικό σου. Σ' το έχω χαρίσει πριν ακόμα το φτιάξω. Μη θυμώνετε, κύριε Γκρέι. Δεν πρέπει να θυμώνετε ότι σας θυμίζουν πως είστε πολύ νέος. Μα ας βρεθούμε. Ελάτε να πάμε στο θέατρο απόψε. Τι λέτε, κύριε Γκρέι. Θα το θέλατε. Φυσικά. Θα έρθεις κι εσύ, Βάζελ. Έτσι δεν είναι. Όχι, δεν νομίζω ότι μπορώ. Πραγματικά όχι. Πολύ καλά. Τότε θα πάμε μόνοι μας, Ντόρια. Εγώ θα μείνω με την ανάγνωση του αληθινού Ντόρια. Αυτός είναι ο αληθινός Ντόρια. Είμαι εγώ πραγματικά έτσι. Τουλάχιστον στην εμφάνιση ναι. Αλλά ο πίνακας δεν θα αλλάξει ποτέ και αυτό είναι το σημαντικό. Μην πας απόψε στο θέατρο, Ντόρια, δεν αναφανώ. Δεν τώρα, Βάζιλ. Γιατί? Γιατί υποσχέθηκα να πάω στο θέατρο. Δεν θα σε αγαπήσω περισσότερο. Θα πάω, Βάζιλ, θα πάω. Πολύ καλά, είναι μάλλον αργά και θα πρέπει να ετοιμαστείτε να πηγαίνω. Γεια σου, Ντόρια. Γεια σου, Χάρη. Ελάτε σύντομα να δείτε στο ατελείο μου. Έλα αύριο, Ντόρια. Θα έρθω, Βάζιλ. Σίγουρα. Ελάτε, κύριε Γκρέι. Το αμάξι μου είναι έξω. Πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση αυτό το αγόρι. Ο Ντόριαν Γκρέι ήταν απόλυτα διαθέσιμος. Η μοναδικότητά του ήταν ακριβώς πως μπορούσε να του κάνεις ό,τι θέλεις. Το πήρα απόφαση. Θα έπαιζα στη ζωή του Ντόριαν το ρόλο που ο Ντόριαν είχε παίξει για τον ζωγράφο. Δεν θα χρειαζόταν καν αυτό που συνεχίζει κανέναν το πρώτο βήμα. Να τον γαλακτήσω. Ο μικρός από την πρώτη στιγμή δεν ξεκολούσε από κοντά μου. Με άκουγε σαν προφήτη. Σε ένα μήνα ολόκληρο το Λονδίνο κουβέντιαζε τους δύο αχώριστους. Μόνο που εγώ ήμουν εκείνος που συνήθως μιλούσε. Ο Ντόριαν άκουγε με όλο και πιο δύναμες αντιρρήσεις στα θαμπωμένα μάτια του. Θέλησες να μ' αφήσεις να φιλήσω το στόμα σου, Ιωχανά. Καλό λοιπόν, τώρα θα το φιλήσω. Ναι, θα το δαγκώσω με τα δόντια μου, όπως δαγκώνει κανείς τον ώριμο καρπό. Ναι, θα το φιλήσω το στόμα σου, Ιωχανά. Σου το είπα. Δεν είναι έτσι. Αλλά γιατί δεν με κοιτάς. Άνοιξε τα μάτια σου. Γιατί δεν με κοιτάζεις. Με φοβάσαι, Ιωχανάν, και δεν θες να με κοιτάξεις. Δεν με θέλησες, Ιωχανάν. Λοιπόν, εγώ ζω ακόμα. Αλλά εσύ είσαι νεκρός. Και το κεφάλι σου μου ανήκει. Μπορώ να το κάνω ό,τι θέλω. Μπορώ να το ρίξω στα σκυλιά και στα πουλιά του αέρα. Ιωχανάν, Ιωχανάν, ήσουν ο μόνος άντρας
σου, πίσω από τα χέρια και από τις κατάρες σου. Έβαλες πάνω στα μάτια σου την καλύπτρα εκείνου που θέλει να δει το Θεό του. Λοιπόν, τον είδες το Θεό σου, Ιωχανάν! Τον είδες! Όμως, εμένα, εμένα, ποτέ δεν με είδες. Αν με είχες δει, θα με είχες αγαπήσει. Εγώ σε είδα, Ιωχανάν, και σ' αγάπησα. Πόσο σ' αγάπησα και ακόμα σ' αγαπώ. Νιψώ για την ομορφιά σου. Τι θα κάνω, Ιωχανάν. Ήμουν πριγκίπισσα, με καταφρόνησες. Ήμουν παρθένα, μου πήρες τον ανθό μου. Ήμουν αγνή, μου γεμίσες τις φλεύες μου φωτιά. Γιατί δεν με κοίταξες, Ιωχανάν. Αν με είχες κοιτάξει, θα με είχες αγαπήσει. Ναι, ξέρω καλά πως θα με είχες αγαπήσει. Και το μυστήριο της αγάπης είναι πιο μεγάλο από το μυστήριο του θανάτου. Μόνο την αγάπη πρέπει να κοιτάζει κανείς. Υποτίθεται πως δύο άνθρωποι παντρεύονται για να ζήσουν μαζί. Αλλά σε βεβαιώ, αν κρίνω από μένα και τη γυναίκα μου, ποτέ δεν ξέρει ο ένας που ακριβώς βρίσκεται ο άλλος. Εγώ μάλιστα ξεχνώ πάντοτε εκεί που υποτίθεται πως έχω πάει. Ενώ η γυναίκα μου πρέπει να ομολογήσω πως έχει εκπληκτική μνήμη, ποτέ δεν ξεχνάει ούτε ένα από τα ψέματα που μου έχει πει. Εγώ προσωπικά θα σε συμβούλευα να μην επιτρέψεις. Ένα πλάσμα σαν και εσένα δεν έχει υποχρέωση να υποκληθεί μπροστά σε καμία κοινωνική αναγκαιότητα. Είναι ερωτευμένος, Χάρη. Σε αυτό τι έχεις να απαντήσεις? Ο έρωτας είναι κάτι παραπάνω από μια αλήθεια. Είναι μια αποκάλυψη. Και τις αποκαλύψεις δεν τις συζητάει κανείς. Εγώ θα το συζητήσω. Είναι ηθοποιός. Αυτό είναι μάλλον κοινό ξεκίνημα. Το λες γιατί δεν την έχεις γνωρίσει ακόμα. Ποια είναι? Το όνομα της είναι Σίπιλ. Σίπιλ Βέι. Δεν το έχω ακουστά. Κανένας δεν το έχει ακουστά ακόμα. Όμως κάποτε, Χάρη, η Σίπιλ είναι μεγαλοφύη. Γλυκό μου αγόρι. Καμιά γυναίκα δεν είναι μεγαλοφία. Τις ανατρέφουν για να είναι ωραίες και να σωπαίνουν. Μόνο που μερικές όταν σωπαίνουν, ξέρουν να δίνουν συγχρόνως στην εντύπωση πως ακούνε. Και τότε τις βρίσκουμε μεγαλοφύης. Η Σίπιλ έχει τη μεγαλοφία της δημιουργίας, Χάρη. Λοιπόν, θα στα πω όλα με τη σειρά και τότε ίσως με καταλάβω. Πολύ ωραία. Εγώ ρωτώ και συνθυποντάς. Ερώτηση πρώτη. Πότε συνέβη η κοσμοϊστορική συνάντηση? Έλα, Χάρη, μην κοροϊδεύεις, γιατί τότε θα πιστέψω πως ζηλεύεις. Και αυτό δεν ταιριάζει σε ένα κοινικό σαν και σένα. Και ύστερα σου λένε πως η ομορφιά δεν συμβαδίζει ποτέ με την ξυπνάδα, Ντόριαν. Άλλη μια φορά μου αρέσει. Λοιπόν, υπόσχομαι να σε ακούσω χωρίς διακοπές. Λοιπόν, θα στα πω όλα με τη σειρά. Πριν στα πω όμως, θα ήθελα να ξέρεις κάτι. Τίποτα από όλα αυτά δεν θα έχει συμβεί αν δεν γνώρισα πρώτα εσένα. Μου γέννησε μια δίψα. Για πράγματα που δεν μπορούσα καν να φανταστώ μεταξύ σου. Όλοι οι άνθρωποι που με προσπερνούσαν στους δρόμους που κάθονταν στα πάρκα. Το αίμα μέσα. Το νιώθω να χτυπάς. Σε ευχαριστώ, Φράνσις. Έτρωγα με τα μάτια μόνο σε αυτούς που άλλες φορές ούτε καν θα τους κοίτασα στον δρόμο. Άλλοι με εγωίτευαν, άλλοι με γέμισαν τρόμο. Ένιωθα ένα εξαίσιο δηλητήριο στον αέρα και τις νύχτες. Τις νύχτες, σε ευχαριστώ, Φράνσις. Ήμουν έτοιμος για όλα. Πόσες φορές μου έχεις μιλήσει για την αναζήτηση της ομορφιάς? Ήμουν έτοιμος για τις πιο ελεηνές πτυχές της ζωής, Χάρη, όταν ξαφνικά είδα τη Σίδη. Περπατώντας λοιπόν σε σκοτεινά και ύποπτα δρομάκια, συνάντησα ένα μικρό θέατρο. Μπήκα μέσα, κάθισα στην πλατεία. Τι νομίζεις πως έπαιζα? Ρωμαίο και Ιουλιέτα. Σαλόμ. Του Όσκαρ Ουάιλντ. Ο αγαπημένος μου Όσκαρ. Ο Χάρη προσπάθησε να φανταστεί μια κοπελίτσα μόλις 17 χρονών με ένα πρόσωπο σαν λουλούδι. Ήταν το πιο όμορφο πλάσμα που είχα αντικρίσει ποτέ μου ο Χάρη όταν άκουσα τη φωνή της. Ποτέ δεν έχω ξανακούσει τέτοια φωνή. Η Σίμπιλ είναι το παν για μένα. Δεν ήξερε καν το όνομά μου. Αρνήσου το πατέρα σου και το όνομά σου. Πάλι αν δεν θες, ορκίσου να είσαι η αγάπη μου. Κι εγώ πάλι μια με τους δικούς μου. Με φώναζε Βασιλόπουλο του παραμυθιού. Εχθρός μου, είναι μόνο το όνομά σου. Εσύ όμως δεν είσαι μοντεύος. Και τι θα πει μοντεύος? Ούτε χέρι, ούτε πόδι, ούτε άλλο πράγμα που να ανήκει σε άντρα. Πάρε κάποιο άλλο όνομα. Τι σημασία έχει το όνομα? Αυτό που λέμε τριαντάφυλλο, όπως και να το ονομάζαμε,
Θα μύριζε το ίδιο γλυκά. Έτσι και ο Ρωμαίος. Κι αλλιώς να το λέγανε, πάλι θα είχε την τελειότητα που του ανήκει. Έτσι, Ρωμαίο, πέτα το όνομά σου. Και για αντάλλαγμα του ονόματος, που δεν είναι μέρος του εαυτού σου. Πάει με μένα. Ολόκληρη. Έλα, Χάρη, μη με κάνεις να πιστέψω πως δεν έπρεπε να σου μιλήσω. Τι να θέλεις, δεν θα μπορούσες, Ντορία. Πάντα θα μου λες ό,τι κάνεις στη ζωή σου. Ναι, έχεις δίκιο. Ακόμη και ένα έγκλημα να έκανα. Θα ερχόμουν να σου το πω, εσύ δεν καταλάβω. Άνθρωποι σαν εσένα δεν κάνουν εγκλήματα, Ντορία. Αλλά σε ευχαριστώ. Και τώρα πες μου. Πες μου κι άλλα. Θέλω να μάθω τα πάντα για αυτό το κορίτσι. Η Σίμπιλ είναι το μόνο πλάσμα που με ενδιαφέρει αλήθεια, Χάρη. Με συγχωρείς. Θέλω να πω η μόνη γυναίκα. Κάθε βράδυ πηγαίνω στο θέατρο να τη δω. Τώρα εξηγείται γιατί είχες χαθεί τον τελευταίο καιρό. Βέβαια, υποψιαζόμουν πως κάποιο ρομάτσο έχεις αρχίσει, αλλά αυτό ομολογώ πως δεν το φαντάστηκα ποτέ. Λοιπόν, τι λες να μου πεις στη συνέχεια απόψε την ώρα που θα τρώμε μαζί. Λυπάμαι, Χάρη, λυπάμαι, αλλά απόψε η Σίμπελ είναι η Σαλόμη. Αύριο βράδυ. Η Ιουλίετα. Και πότε η Σίμπελ Μέιν. Ποτέ. Πάντα. Κατάλαβα. Για να σε δω πρέπει να πάμε μαζί στο θέατρο. Πολύ ωραία ιδέα. Θα πάρουμε και το Μπάζιλ μαζί μας. Και ξέρεις, Χάρη, μας περιμένει πολλή δουλειά. Πρέπει να την αποσπάσουμε από το γερο θεατρών της. Φυσικά το ξέρω πως έχει συμβόλαιο μαζί του για 3 χρόνια. Μα νομίζω πως θα μπορούσαμε να τον εξαγοράσουμε εύκολα. Και όταν όλα τακτοποιηθούν, θα κάνω το τόλμημα. Θα πάρω ένα θέατρο στο Λονδίνο και θα τη λασάρω. Είναι κρίμα ένα τέτοιο ταλέντο να μένει ιδιωτική υπόθεση για 5 πλάκες, έτσι δεν είναι. Θέλω να έχει το δικό της θέατρο και όλο το Λονδίνο να πέφτει στα πόδια της. Μια μέρα, Χάρη, θα το δεις. Όλοι θα τη βλέπουμε τα μάτια τα δικά μου και το όνομά της. Το όνομά της σαν εγγραμμένο στα ψηλά. Σε παρασύρει η φαντασία σου και μια φαντασία αρκετά λαϊκή, θα λέγα. Κάνει σαν τον επιχειρηματία που ανακάλυψε μια καινούρια χρυσοφόρα πηγή. Πώς τολμάς να λες πως με ενδιαφέρει να κερδίσουμε. Μα δεν εννοώ χρήματα, Ντορία. Ο εγωισμός που θα κερδίσει. Τελικά ντρέπεσαι να έχει μόνο εσύ το θησαυρό. Θες να το ρίξει στο χρηματιστήριο και να τον ανεβάσει στη αξία. Θες όλοι να ζηλεύουν εσένα που έχει τη Σίμπελ Μέιν, ενώ εμείς οι φίλοι σου θα ζηλεύουμε εκείνη που έχει εσένα. Αυτό δεν ζητάει η ματαιοδοξία σου. Αλλά το θέμα δεν είναι εκεί. Πες ότι γίνονται όλα αυτά. Θα τα καταφέρει η Σίμπελ Μέιν. Σίγουρα, Χάρη. Όταν την γνωρίζει, θα καταλάβει. Πολύ ωραία. Τότε να πούμε αύριο. Εδώ στις 8. Σύμφωνοι. Αύριο. Εδώ στις 8. Εγώ θα πάω να πάρω τον Μπάζιλ. Έχω τουλάχιστον να το δω 15 μέρες και είμαι ασυγχώρητος. Γιατί μου έχει κάνει δώρο και το πορτρέτο. Και ξέρεις κάτι, Χάρη. Άρχισα να ζηλεύω πραγματικά αυτό το πορτρέτο. Είναι ένα ολόκληρο μήνα νέο τρόπο. Ναι, δεν φαντάσου. Χάρη, μήπως θα μπορούσες να περάσεις εσύ να πάρεις το μπάζι. Δεν θα ήθελα να τον έβλεπα μόνος μου. Τώρα τελευταία εννοεί να μου κάνει τον έξυπνο να μου δίνει συμβουλές και αυτό με εκνευρίζει πολύ. Ίσως να είναι καλύτερα να χώτω με το δικό του άμαξι. Και εμείς μπορούμε να πάμε με το δικό μου. Ωραία. Ο Μπάζιλ βάζει στα έργα του όλο το ταλέντο που έχει και στην ιδιωτική του ζωή δεν το μένει τίποτα. Έτσι είναι. Δεν έχεις προσέξει πόσο χαριτωμένη είναι η κακή ηθοποιή σε μια παρέα έξω τη σκηνή και πόσο μεγάλη είναι άγαρμπη, αμήλυτη και γκαφατζίδε. Για το Μπάζιλ τουλάχιστον έχει δίκιο. Όπως είναι ώρα να πηγαίνω, έχω αργήσει. Και η Σαλόμη μου με περιμένει. Απόψε το έχω βάλει σκοπό να κάνω τον Ηρώδη να ζηλέψει, Χάρη. Τότε δεν πηγαίνω, Ντορία. Μην ξεχάσεις η αύριο. Καλή νύχτα, Χάρη. Χάρη, σε ευχαριστώ για το βιβλίο. Σαν τη Σαλόμη, σαν να τη ζούσα. Όμως, όταν έζησα στα αλήθεια, η θεατρίνα μέσα μου υποχώρησε. Το κύμα του έρωτα που με πλημμύρισε, σάρωσε την τέχνη, τα πάντα. Τα λόγια των μεγάλων ποιητών μου φάνηκαν κούφια, ανάξια να εκφράσουν το ξαφνικό εσωτερικό μου πλούτο. Είχα περάσει από πολλά στάδια, ποτέ τρελά χαρούμενη, ποτέ βουτυγμένη. Στην πιο μαύρη απελπισία. Τα θαύματα, έλεγα, δεν γίνονται σε ένα άθλιο θεατράκι της πιο βρώμικης ηλικίας. Σε ένα σπίτι σαν το δικό μου, πνιγμένο στη μοίρα. Και γινόμουν επιφυλακτική. Μα σαν βράδιαζε και κάθε νύχτα πιστό στην βουβή του υπόσχεση το βασιλόπουλο φανερνόταν και επιφυλάξεις σκόπιζαν ντοπιασμένες. Πίστεψα στο θαύμα και η πίστη αυτή έγινε καταφύγιο.
Σκέψεις, σκέψεις. Το παρατήρησε και ο αδελφός μου. Κοινό το πρωί που ετοιμαζόταν να μπαρκάρει για την Αυστραλία. Να κάνει την τύχη του. Κάτι σε απασχολεί. Το φόρεμα της Ιουλιέτας μου κόντεινε. Η Ιουλιέτα μεγαλώνει ακόμα, βλέπεις. Εγώ φεύγω για να γλιτώσουμε και δυο μας κάποτε από αυτή την αθλειότητα. Και σένα το μυαλό σου στα φουστάνια. Έλα τώρα, μη θυμώνεις. Αφού σου λέω θέλει μάκρυμα να μην κοιτάξω τη δουλειά μου. Εδώ η δουλειά δεν πληρώνεται, Σίβιλ. Και δεν ανέχομαι στην ηλικία μου να βλέπω την αδερφή μου στα χέρια αυτού του συχαμερού του θεατρώνης. Με όλους αυτούς τους αγιάριδες που έρχονται να σε βλέπουν να παίζεις. Τζιμί, μεγάλωσες πριν τη ώρα σου κι εσύ. 2 χρόνια διαφορά και μου κάνεις τον πατέρα. Θα λες πως δεν ξέρω τι τράβηξες εδώ. Εσύ, με την περηφάνεια σου, με την ωραία σου ψυχή. Το έχω μισήσει το Λονδίνο, Σίβιλ. Βαρέθηκα τους στενούς δρόμους, τα άθλια σπίτια, σε γειτονιά σαν τη δική μας. Αν δεν ήσουν εσύ, θα δω δεν θα ξαναγυρίσω. Έλα τώρα, αυτά είναι ανοησίες. Μην κάνεις σαν μικρό παιδί. Έπαψα να δεθεί εδώ και καιρό, Σίβιλ. Και νεαρούσαν για αυτούς που σε τριγυρίζουν, τους ξέρω καλά. Ξέρω τι θέλουν και γιατί πληρώνουν. Τζιμ, υπάρξει. Δεν θέλω να πω τέτοια λόγια. Μεγαλώσαμε μέσα στα φτώχεια, Σίβιλ. Και σένα και εμένα ξέρω τι μας θέλουν. Και έχουν τα λεφτά. Μπορούν. Δεν θα κάνω ποτέ τίποτα για λεφτά. Στερκίζω. Ξέρουν κι άλλα κόλπα. Και τα εφαρμόζουν ανάλογα με την περίσταση. Εγώ όμως, τους πολεμήσω με τα δικά τους όπλα. Η αθωότητά μας, Σίβιλ. Είμαστε τόσο περήφανοι για αυτήν. Αντέξουμε. Πρέπει να αντέξουμε. Το πείσμα μέσα μου έχει θεριέψει. Θα κάνω λεφτά, Σίβιλ, γιατί το θέλω. Και όταν γυρίσω, κανένας δεν θα μπορεί να σε βλέπει αν εσύ δεν το θέλεις. Ούτε τσάμπα, ούτε με εισιτήριο. Πρέπει να πηγαίνεις. Η θάλασσα σε περιμένει. Αυτή τουλάχιστον είναι καθαρή. Σίβιλ, σ' αγαπώ γιατί μου μοιάζεις. Γι' αυτό θέλω να φανείς δυνατή. Μα είμαι δυνατή. Θα σου μιλήσω στα ίσια. Άκουσα πως είναι κάποιος που σε έχει από κοντά. Έτσι λένε. Τι είναι αυτό, Σίβιλ? Πρέπει να το δεις για να καταλάβεις. Εμπιστέψουμε, Τζίμι. Ξέρω να ξεχωρίζω ανθρώπους. Είσαι μικρή και ο πρώτος ομοφωνός. Όχι, αλλά σε παρακαλώ. Δεν ανέχομαι να το βρίζεις χωρίς να το ξέρεις. Τον αγαπώ και αυτό δεν σηκώνει καμία κριτική. Πώς το λένε? Βασιλόπουλο. Είναι το Βασιλόπουλο του παραμυθιού. Ακούσα πως είναι αριστοκράτης και φοβάμαι. Ναι, μου αν τον έβλεπες. Είναι το πιο υπέροχο πλάσμα του κόσμου. Όταν γυρίσεις, πολύ σύντομα, γιατί έχω εμπιστοσύνη σε σένα και στη θέλησή σου, θα με βρεις ευτυχισμένη όπως είμαι τώρα. Όλον αυτόν τον καιρό, ξέρεις, παίζω η Ιουλιέτα. Δεν είναι θαυμάσιο να είναι ερωτευμένος κανείς και να παίζει την Ιουλιέτα. Είναι καλός. Έχει καλή καρδιά. Τα βασιλόπουλα του παραμυθιού δεν έχουν ανάγκη από καρδιά. Τα προστατεύουν οι μάγισσες. Γι' αυτό κι εγώ του πήρα την καρδιά του. Είσαι σίγουρη γι' αυτόν? Δεν ήμουν στην αρχή. Όμως τώρα, ναι, Τζιμ. Πιστεύω πως μ' αγαπά. Κι αν κάνεις λάθος, τότε θα πεθάνω. Αυτός θα πεθάνει. Από το χέρι μου, Σίβιλ, σορκίζομαι. Αν σου κάνει κακό, η μονό του. Όταν αγαπήσεις και εσύ θα καταλάβεις. Η αγάπη κάνει τους ανθρώπους καλούς. Ανθρώπους σαν και εσένα τους κάνει σκλάβους, Σίβιλ. Ανατριχιάζω μόνο με την ιδέα πως μπορεί να είναι ελεύθερη. Καμιά γυναίκα δεν λάτρεψε ποτέ την ελευθερία. Όλες τις θέλουμε τις αλυσίδες. Μόνο που μας αρέσει να διαλέγουμε ελεύθερα κάθε μια μορφή της σκλαβιάς της. Αυτό σου έμαθε να λες εξυπνάδες. Μη λες ανοησίες, αστειεύομαι, Τζιμ. Μη φοβάσαι. Αν δεν αφισκήσει τον κόσμο σου, εγώ το δικό μου τον έχω βρει. Να είσαι σίγουρος. Δεν πιστεύω στον κόσμο σου, Σίβιλ. Ο έρωτας είναι τυφλός. Έλα, θα αργήσεις. Αντισκέφτεσαι. Γιατί το κάλωσες.
Σίμπιλ, θέλω να ξέρεις πως αλήθεια το είπα. Αν σου κάνει κακό, φτάνοντας στο σπίτι του, βρήκε ένα σημείωμα. Ήταν από τον Dorian Gray. Το πληροφορούσε ότι είχε αραβωνιαστεί με τη Σίμπιλ Βέι. Δεν μου άρεσε να εκρίνω ή να κατακρίνω κανένα. Δεν ήρθαμε στον κόσμο για να διαδιαφανίσουμε τις ηθικές μας προκαταλήψεις. Η ηθική είναι της γεροντοκόρης και ο Dorian δεν είναι φτιαγμένος για να τον απασχολούν τα ηθικά ταμπού της κοινωνίας μας. Αφού όμως φοβάται, ας την παντρευτεί. Θα το πληρώσει βέβαια ακριβά, αλλά καλά να πάθει. Δεν πιστεύεις ούτε λέξη από όλα αυτά, Χάρη. Το ξέρεις και ο ίδιος πως αν ο Dorian χαλάσει τη ζωή του εξαιτίας αυτής της κοπέλας, δεν θα λυπηθεί κανένας παραπάνω από σένα. Είσαι πολύ πιο καλός, πολύ πιο αισθηματικός από ό,τι ισχυρίζεσαι. Αν και δεν νομίζω τελικά πως ο Dorian θα την παντρευτεί. Ο Dorian είναι πολύ λογικός για να κάνει μια τέτοια ανοησία. Ευχαριστώ, Francis. Ο Dorian είναι πολύ σοφός για να μην κάνει πότε-πότε και καμιά ανοησία. Μα χάρη ο γάμος δεν είναι κάτι που μπορεί να το κάνει κανείς πότε-πότε. Σε ευχαριστώ, Francis. Μπάζε, δεν παντρεύτηκε. Απλώς αραβωνιάστηκε. Υπάρχει μεγάλη διαφορά. Η μεγάλη διαφορά, Χάρη, είναι αυτή που υπάρχει μεταξύ τους. Ας μην κοροϊδευόμαστε. Ο Dorian δεν είναι μόνο πολύ πλούσιος. Έχει γνωρίσει όλα τα πλεονεκτήματα του πλούτου, της κοινωνικής του θέσης. Η κοπέλα θα είναι δυστυχισμένη έξω από τα νερά της. Και ο Dorian θα ντρέπεται για αυτήν και θα γίνει κακός. Εγώ τα ξέρω. Όπως τα ξέρεις κι εσύ. Τόλμησε όμως να το πεις. Θα είναι η καλύτερη μέθοδος για να επισπεύσεις αυτό το κάμπο. Μου Θεέ μου, ο Dorian δεμένος με ένα ταπεινό πλάσμα που θα τον κατέβαζε στο δικό της επίπεδο. Το ταπεινό αυτό πλάσμα, όπως λες, έχει ένα θησαυρό που την κάνει μοναδική. Είναι φαίνεται καλονή. Και ο Dorian με την ωραιοπάθεια που το έχει ξυπνήσει μέσα του. Εγώ? Ναι, ναι, εσύ. Λατρεύει το ωραίο παραπάνω από το καλό, το πρέπον ή το φρόνημο. Και πρόσεξε, δεν κάνει λάθη σε θέματα αισθητικής. Όταν μιλά περί κανονής, πρέπει να το πιστεύουμε. Όταν βέβαια μιλάει για ταλέντο και μεγαλοφυΐα, το πράγμα αλλάζει. Χάρη, αγαπημένο μου Μπάζιλ, δέχομαι συγχαρητήρια. Ποτέ δεν ήμουν τόσο ευτυχισμένος. Φυσικά όλα έγιναν τόσο γρήγορα. Μα όλα τα ωραία πράγματα έτσι είναι. Αναπάντεχα. Βρήκα αυτό που έψαχνα σε όλη μου τη ζωή, Μπάζιλ. Ελπίζω να είσαι πάντα ευτυχισμένος όπως αυτή τη στιγμή. Αν και δεν νομίζω ότι μπορώ να σε συγχωρήσω εντελώς που δεν ήρθες να μου πεις για τον αραβόνα σου, ενώ στο Χάρη τα είπε. Έλα, έλα, κάθισε και πες μου τα όλα. Χτες βράδυ ήμουνα πάλι στο θέατρο, η Σίμπιλ, έπρεπε να τη βλέπατε. Όμως δεν λέω τίποτα, θα τη δείτε απόψε. Η Σίμπιλ είναι γεννημένη καλλιτέχνη. Όταν τη το είπα, έπεσε στα γόνατα, μου φιλούσε τα χέρια. Τη μίλησε για αγάπη. Τη μίλησα για την αγάπη μου, Χάρη. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι εκείνη πώς το αντιμετώπισε. Σαν μικρό παιδί δεν μπορούσε να το πιστέψει. Φώναζε πως δεν ήταν άξια να γίνει γυναίκα μου. Ακριβώς πώς το φαντάστηκα. Εμείς οι άνδρες ξεχνάμε συνήθως να αναφέρουμε το γάμο. Οι γυναίκες φροντίζουν πάντα να μας το θυμίζουν με τον τρόπο τους. Πάψε, Χάρη, πάψε. Μα τι είναι αυτά που λες του παιδιού. Τι δεν θυμίζει, Βάζιλ. Έλα, Βάζιλ. Εγώ το μόνο που ξέρω είναι πως την αγαπώ. Και θέλω όλος ο κόσμος να κάνει το ίδιο. Όσο για το γάμο είναι λοιπόν, θα την παντρευτώ. Τι είναι ο γάμος, ένας όρκος που δεν μπορείς να τον πάρεις πίσω. Λοιπόν, ακριβώς επειδή δεν μπορώ να τον πάρω πίσω, θέλω και εγώ να δώσω αυτό τον όρκο. Η πίστη της με κάνει πιστό, με κάνει καλό, με λατρεύει χάρη. Αχ, Dorian, θα έρθει καιρός που δεν καταλάβεις πόσο κουραστικό είναι να σε λατρεύουν. Οι γυναίκες βέβαια ξέρουν να λατρεύουν. Γι' αυτό είναι τόσο απαιτητικές. Μας αντιμετωπίζουν όπως η ανθρωπότητα αντιμετωπίζει τους θεούς της. Θυσιάζουν στους βαμβούς μας, αλλά με πολύ ψηλό πάντα αντάλλαγμα. Και ο έρωτας, Χάρη. Με πολύ ψηλό πάντα αντάλλαγμα, Dorian. Οι γυναίκες μας κεντρίζουν την επιθυμία να κάνουμε αριστουργήματα, αλλά μας εμποδίζουν να τα πραγματοποιήσουμε. Λοιπόν, Χάρη, είσαι τρομερός. Δεν ξέρω γιατί, αλλά μ' αρέσεις. Μ' αρέσεις πολύ. Πάντα θα σ' αρέσω, Dorian. Αντιπροσωπεύω για σένα όλα τα εξής αμαρτήματα που δεν έχεις το θάρρος να διαπράξεις. Δεν πάμε στο θέατρο, λέω εγώ. Όταν τη δεις, είμαι σίγουρος πως θα βρεις και εσύ ένα καινούριο ιδανικό. Θα σε συναρπάσει, Χάρη. Πάντα είμαι έτοιμος να συναρπαστώ. Φοβάμαι όμως πως όσο περνάει καιρός, αυτό γίνεται όλο και πιο δύσκολο. Το θαυμαστό σου κορίτσι όμως μπορεί να είναι ενδιαφέρον. Μ' άρεσε το καλό παίξιμο. Είναι πιο αληθινό από τη ζωή. Λοιπόν, μπορούμε να πηγαίνουμε. Μπάζει, δυστυχώς δεν έχω αληθινή στο αμάξι. Θα πάρω εγώ τον Dorian. Και εσύ έλα με το δικό σου. Εντάξει. Θα έχω μαζί μου και τη Lady Warren. Δείχνουν τον Dorian στο αμάξι. Η δρόμη ήταν γεμάτη φώτα, ανθρώπους, έβλεπα τα εξαίσια μάτια του. Λίγοι άνθρωποι μου είχαν κινήσει το ενδιαφέρον ως αυτός. Αχ, Dorian, είσαι ακόμα παιδί. Παρόλο που πρέπει να ομολογήσω, έχεις κρίσει πέρα από την ηλικία σου. Δεν είναι αυτό όμως. Δεν είναι η ομορφιά σου που τόσο γοητεύει τον Μπάζιλ, ούτε η δίθεν αγαπή ψυχή σου. Ποιος μπορεί άραγε να καθορίσει που βρίσκεται η γοητεία από κάποια σας και απάνω μας. Πρέπει να είναι κάποιος μυστηριώδης συνδυασμός ψυχής και σώματος.
σώματος και ψυχής. Το σώμα που τελικά προδίνει την ψυχή, την ψυχή που τελικά προδίνεται από τα μάτια. Ο Dorian, τι μπορεί να εξηγήσει το μυστήριο αυτών των ματιών που πλανιώνται στους δρόμους, τα φώτα και όμως ακολουθούν μόνο τη σκοτεινή ροή της σκέψης σου. Άγνωστοι όμως ήταν ακόμα και σε μένα. Όπως άγνωστοι θα μένουν πάντα οι άνθρωποι μεταξύ τους. Ακολουθούσαμε το αμάξι με τον Dorian και τον Χάρη που πήγαινε μπροστά. Η ιδέα του γάμου του Dorian με είχε αναστατώσει. Τολμώ να ομολογήσω και τη Lady Warren, η οποία όμως έδειχνε πιο ψύχρεμη από μένα. Φυσικά αυτό μου φαινόταν προτιμότερο από άλλα πράγματα που θα μπορούσαν να συμβούν. Ο Dorian δεν θα ήταν για μένα πια ποτέ όπως παλιά. Ανάμεσά μας είχε μπει η ζωή. Όταν φτάσαμε στο θέατρο, μου φάνηκε σαν να είχα γεράσει 10 ολόκληρα χρόνια. Δεν ήμουνα τόσο ψύχρεμη όσο νόμιζε ο Μπάζ. Η αγωνία μου να δω επιτέλους την νεαρή όμορφη θεατρίνα που ξετρέλανε τον Dorian είχε φτάσει στο αποκορύφωμα. Είμαι έτοιμη να παραδοθώ σε σένα, Dorian. Να σου δοθώ ολοκληρωτικά. Άλλωστε η ομορφιά είναι το παν για σένα. Κι εγώ είμαι τόσο όμορφη. Τόσο όμορφη. Θα περάσουμε απόψε το βράδυ μαζί, Dorian. Στο υπόσχομαι. Εχθράς μου, είναι μόνο το όνομά σου. Εσύ όμως δεν είσαι μοντέργος. Και τι θα πει μοντέργος. Ούτε χέρι, ούτε πόδι. Ούτε άλλο πράγμα που να ανήκει σε άντρα. Πάρε κάποιο άλλο όνομα. Τι σημασία έχει το όνομα. Αυτό που λέμε τριαντάφυλλο, όπως και να το ονομάζαμε, θα μοιάζει το ίδιο γλυκά. Έτσι και ο Ρωμαίος, και αλλιώς να το λέγαμε, πάλι θα είχε την τελειότητα που του ανήκει. Έτσι, Ρωμαίο, πέτα το όνομά σου. Και για αντάλλαγμα του ονόματος, που δεν είναι μέρος του εαυτούς, πάρε με μένα, ολόκληρη. Λυπάμαι, λυπάμαι που εξαιτίας μου χάσατε τη νύχτα σας. Λυπάμαι πάρα πολύ. Τώρα, εγώ θα έλεγα ότι η Δεσποινής Βέιν είναι άρρωστη, γι' αυτό έπαιξε τόσο άσχημα απόψε. Δεν πειράζει, μη στεναχωριέστε, θα αφήνω μια άλλη βραδιά. Μακάρι να ήταν άρρωστη, Βάζη. Ήταν απλούστατα μία ψεύτρα. Χτες βράδυ νόμιζε πως ήταν μια μεγάλη ηθοποιός. Μην μιλάς έτσι για την αγαπάς. Η αγάπη είναι πολύ πιο σημαντική από την τέχνη. Και τα δύο είναι απλώς μορφές μίμησης. Μην τον ακούς. Και μόνο που σε έκανε να την αγαπήσεις, αξίζει το θαυμασμό σου. Σε ευχαριστώ, Βάζη. Είσαι ανώτερος άνθρωπος. Νομίζω πως πρέπει να πηγαίνουμε. Δεν κάνει καλό στο ηθικό ενός ανθρώπου να βλέπει κακό παίξιμο. Τι σημασία έχει αν έπαιξε την Ιουλιέτα σαν μια ξυλινή κούκλα. Ξέρει τόσο λίγα για τη ζωή όσο και για την τέχνη, καημένη. Μα έλα, είναι αστείο να έχεις αυτό το τραγικό ύφος. Ήταν μια διασκεδαστική εμπειρία. Πάμε κάπου! Θα φάμε και θα πιούμε στην ομορφιά της η Μιλβέιν, γιατί πραγματικά είναι ωραία. Φύγε, Χάρη. Πάμε, Χάρη. Και οι τρεις σας. Δεν παίξα τόσο άσχημα απόψε, Dorian. Ελένα, ήσουν απέσια. Μα δεν μου λες, τι σου συμβαίνει, είσαι άρρωστη. Dorian, θα πρέπει να έχεις καταλάβει. Να καταλάβω τι. Γιατί ήμουν τόσο κακή απόψε. Γιατί θα είμαι πάντα κακή. Ποτέ πια δεν θα μπορέσω να παίξω. Με ρεζίλεψες τους καλύτερους μου φίλους. Με ντρόπιασες. Έπληξα το καταλαβαίνει. Αν ήσουν άρρωστη όμως. Όχι, Dorian, δεν είμαι άρρωστη. Δεν είναι αυτό. Ακούσε με, σε παρακαλώ. Και προσπάθησε να καταλάβεις. Με σε γνωρίσω. Το παίξιμο ήταν η μοναδική πραγματικότητα στη ζωή μου. Δεν ζούσα παραμονάχα για το θέατρο. Νόμιζα πως ήταν αληθινά όλα όσα γινόντουσαν εκεί. Μέχρι που ήρθες εσύ και με ελευθέρωσες από όλα αυτά. Απόψε κατάλαβα για πρώτη φορά πως ο Ρωμαίος ήταν γέρος, άσχημος, μακιγιαρισμένος. Πως ο φεγγάρος στον κήπο δεν ήταν παρά ένα πορτοκαλί φωτισμένο μπαλόνι. Έτοιμο να σκάσει όταν τσίπαγες με μια βελόνα. Τα πουλιά, τα δέντρα, ο κήπος. Έχει ιδέα, ψεύτηκα. Τι δουλειά έχω εγώ με τις κούκλες του θεάτρου. Αρρώστησα πια με τις σκιές. Βασιλόπουλο μου, αγαπημένο μου Βασιλόπουλο, είσαι για μένα κάτι παραπάνω από όλες τις τέχνες μαζί. Νομίζα πως θα βγαίνα στη σκηνή και θα ήμουν υπέροχη. Κατάλαβα πως δεν μπορούσα να πω λέξη. Και ξαφνικά, σαν αστραπή είδα την αλήθεια. Εκεί που όλοι σφύριζαν, γιουχάιζαν, τι ήξεραν, τι μπορούσαν να καταλάβουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Πάρε με μαζί σου, Dorian. Πάρε με μαζί σου. Πάμε κάπου που θα είμαστε εντελώς μόνοι. Συχαίνω με το θέατρο. Μπορώ να μιμηθώ ένα πάθος που δεν αισθάνομαι. Αλλά δεν μπορώ να μιμηθώ το πάθος που με καίει έτσι.
Καταλαβαίνεις τι Ιεροσιλία θα ήταν να μπέζα την ερωτευμένη τώρα. Σκότωσες την αγάπη μου. Όχι, τη φαντασία μου σκότωσες. Είσαι ένα τίποτα. Δεν θέλω να σε ξαναδώ στα μάτια μου. Τόσα λίγα ξέρεις που χαίρεσαι που κατεστρέφεις την τέχνη σου. Όμως χωρίς την τέχνη σου είσαι ένα τίποτα. Εγώ! Θα σε είχα κάνει διάσημη, ενώ τώρα τι είσαι, τι είσαι! Δεν μιλάω σοβαρά, Ντόριεν, παίζει. Παίζω! Παίζω. Αυτό το αφήνω σε σένα, το κάνεις τόσο καλά. Ντόριεν, λυπάμαι, άφησέ με! Μα καλά λοιπόν. Κανένας δεν σου είπε πως η πραγματοποίηση του επιθυμιού μας μπορεί να είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να μας πει. Ντόριεν, μην είσαι θυμωμένος. Μα καλά να ήμουν, δεν είμαι καν θυμωμένος. Σ' αγαπώ, Ντόριεν. Και φυσικά με θέλεις δικό σου, έτσι. Δεν τα λέτε εσείς αυτά στη ζωή σας όταν είστε δίθεν ειλικρινείς και έχεις το θέατρο. Είχες μια άλλη ειλικρινία, πιο σοφή, πιο πληθυντική. Γι' αυτή την ειλικρίνεια σε λάτρεψα. Μα τι κάνεις! Σε επιτρέπω να ζεις τη φτηνή ζωούλα σου. Πάτσε! Μεγάλο πάθος σου. Σε επιτρέπω να ζεις για αυτή. Γιατί να αγαπάς. Θυσιά σου λοιπόν. Πάτσε! Σε παρακαλώ, πάτσε! Πάτσε! Μόνο να αναστεράσεις σε επιτρέπω ή το πολύ πολύ να σκάσε να κρατήσεις τους αναστεραχούς σου γιατί είσαι και τροβαλή. Πάτσε! Σκάσε! Πάτσε! Πάτσε! Λίγο αργότερα αφήνω πίσω μου το θέατρο. Ούτε εγώ δεν ήξερα που πήγαινα. Τα αισθήματα μου για τη Σίβιλ δεν με απασχολούσαν τόσο όσο το δίλημα που αυτή είχε δημιουργήσει μέσα μου. Τι ήταν ο έρωτας που μου είχε προκαλέσει. Κοίτα πράγματι έρωτας, αφού έσβησε στη διάρκεια μιας ιατρικής πράξης. Μα ποιο κορίδευα τελικά. Γιατί ήθελα τη Σίβιλ. Μήπως για να επιδεικνύω στο Λονδίνο πως είχα ανακαλύψει μια μεγάλη ηθοποιία όπως μου είχε πει ο Χάρη. Ή μήπως ήθελα να πιστεύω πως θα με συγκρατούσε μακριά από εκεί που η φύση μου. Και η δηλητηριώδης επίδραση του Χάρη με έσπρωχνε να κατρακυλήσω, όμως όχι. Έφτασα σπίτι μου και όπως κάθε βράδυ ήθελα να τρέξω να απολαύσω το πορτρέτο. Έξω από την πόρτα μου όμως στεκόταν. Σε θέλω, Ντόρια. Η Lady Warren. Το μυαλό μου θολώνει στη σκέψη σου. Το σώμα μου αποζητά καινούργιες εμπειρίες. Απόψε διακινδύνεψα το γάμο μου για σένα. Απόψε, εγώ η Lady Warren θα κατέβω από το βάθρο μου και θα γίνω για σένα ένα μικρό αντικείμενο ειδονής. Είσαι τόσο όμορφος. Και εσύ είσαι πολύ όμορφη. Αυτός μου με κοιτούσε, Θάρο. Έπρεπε κι εγώ να τον κοιτάξω. Στο μισοσκόταδο. Το πρόσωπο μου φάνηκε σαν να έχει αλλάξει. Στάθηκα μη μπορώντας να καταλάβω. Μα ξαφνικά ήρθα στο νου μου τα λόγια που είχα πει κάποτε στο Πάση. Όταν πρωτοείδα τον πίνακα τελειωμένο. Εκείνη η τρελή ευχή που είχα ξεστομίσει. Να μεν αγώ πάντα νέος και να γερνούσε το πορτρέτο. Να ρητιδώνεται ζωγραφισμένη εικόνα με τα ίχνη της ζωής και της συνείδησης. Αυτή! Να σήκωνε το βάρος των αμαρτιών μου κι εγώ. Εγώ να κρατούσα όλη τη γοητεία της συνειδητής τότε παιδικότητάς μου. Να είχα λοιπόν εισακουστεί. Ώστε υπήρχε ψυχή. Ψυχή που η αμαρτία την έφθυρε. Εκείνη τη στιγμή κατάλαβα τι είχα κάνει.
Έφερα στο μυαλό μου τη Σύμπρη να σφαντάζει σαν να μην μπορώ. Τρόμαξα! Και σαν παιδί θέλησα να γυρίσω στο χρόνο πίσω. Να μην είχα κάνει το κακό! Να μην είχε κυλιδώσει το πορτρέτο. Μήπως δεν ήταν αργά. Δεν τρόμος πήρα την απόφαση, ναι, θα τη στεκόμουν στον πειρασμό. Δεν θα έβλεπα τόσο συχνά το Χάρι, τουλάχιστον δεν θα έπαιρνα σοβαρά τις ραφινάτες εκείνες δηλητηριώτες θεωρίες του, γιατί θα είχα την... Θα είχα τη Σύμπρη να με προσέχει. Αυτή ήταν αγνή. Θα την παντρευόμουν και θα προσπαθούσα να την αγαπήσω. Πραγματικά αυτή τη φορά. Κύριε Γκρέι, ο Λόρδος χέρι. Πέρασε έξω! Φύγε αμέσως από εδώ πέρα. Κύριε, συγχωρέστε με κύριε, αλλά επιτρέψτε μου να σας πω πως ο Λόρδος χέρι λέω την απόλυτη ανάγκη να σας δει. Με ρωτούσε επίσης αν σας έδωσα σήμερα την αλληλογραφία σας. Και κατά πόσο γνωρίζω αν διαβάσατε το γράμμα. Πες το να περάσει. Μάλιστα κύριε. Με συγχωρείτε κύριε. Αλλά γιατί σκεπάσατε το πορτρέτο. Πέρασε έξω. Μάλιστα, κύριε. Φράσεις. Ναι, κύριε. Το σκέπασα γιατί έπεφτε πολύ φως απάνω του γι' αυτό. Σύμπηλ. Καλέ μου, Ντόριε. Έπρεπε να σε δώσει χώρα σήμα μου. Μα η σκέψη και μόνο πως ήσουν κλεισμένος εδώ μέσα σε αυτή την κατάσταση. Λυπάμαι πάρα πολύ. Μα δεν γίνει και να κάθεσαι εδώ και να υποφέρεις. Είναι φρικτό από κάθε άποψη, αλλά δεν πρέπει να το σκέφτεσαι και προπάντων. Μην ρίξεις ευθύνη στον εαυτό σου. Πες μου, σε παρακαλώ. Έμεινες μαζί της πολλή ώρα που φύγαμε εμείς. Λιγάκι. Έγινε καμιά σκηνή. Είμαι ένα κτήμος, χαρέ. Όλα όμως τελείωσε πια. Από χτες βράδυ κατάλαβα πολλά πράγματα. Ντόριαν, χαίρομαι πραγματικά που το αντιμετωπίσεις έτσι. Εγώ νομίζω ότι θα σε έβρισκα απελπισμένο. Δεν είμαι απελπισμένος, χαρέ. Ευτυχισμένος είμαι, ας αρέσει αυτή η λέξη. Ξέρεις κάτι, χαρέ. Κάτι που δεν το είχαμε φανταστεί ούτε εσύ ούτε εγώ. Υπάρχει συνείδηση, Χάρη. Ναι, κάποτε γελούσε κι εγώ με αυτά. Τώρα όμως δεν μπορώ πια να γελάσω. Τον εαυτό μου μέσα μου. Δεν μπορώ να σκυμίζει. Την ασκήμια μέσα μου δεν θα την αντέξω. Θα αλλάξω, θα δεις. Και πώς το πρέπει να γελιάσεις στην επιστροφή του ασώτου στη στιγμή ατραγώδης αρετής. Θα παντρευτώ τη Σίμπιλ Βέιν. Θα παντρευτείς τη Σίμπιλ Βέιν. Μα δω, Ναι, ξέρω τι θα μου πεις. Κανένα κουραστικό, σαρκαστικό σου απόφθεγμα για το γάμο, Όχι σε μένα πια αυτά, Χάρη. Νομίζεις πως μπορείς να κόψεις τη ζωή κομμάτια. Με μερικά έξυπνα επιγράμματα σε πληροφορώ πως έγραψα στη Σίμπιλ Βέιν και τη ζήτησα να με παντρευτεί. Την περιμένω από ώρα σε ώρα και θα προτιμούσα να μην σε βρίσκει εδώ. Τότε δεν ξέρεις τίποτα, Ντόριαν. Το γράμμα μου σου κόψε ένα σωπό όπως η Σίμπιλ Βέιν. Η Σίμπιλ Βέιν πέθανε. Τι είπες? Δεν σε πιστεύω, πώς θα μάθω! Το γράφουν όλες οι πρωινές εφημερίδες. Σκέφτηκα πως θα το έχεις διαβάσει, αυτό σου γράψε αυτό το γράμμα. Σου παράγει να μην δεις κανένα όσο να έρθω εγώ. Θα γίνει ανάκριση και δεν πρέπει να μυθεί το όνομά σου. Ελπίζω να μην συναγνωρίσει κανένας σε εκείνο το θεατράκι. Γνώρισε ανάκριση, τι εννοείς? Θες να πεις πως η Σίμπιλ. Λέγε Χάρη. Δεν πιστεύω πως είναι δυστύχημα, Ντόριαν. Αν και μάλλον θα το παρουσιάσουν σαν δυστύχημα στο κοινό. Και αυτό βέβαια θα χάψει τα πάντα. Οι εφημερίδες γράφουν πως τη βρήκαν νεκρή στο καμαρίνι της. Κάτι πήρε, λένε, κατά λάθος. Δεν ξέρω τι ακριβώς. Κάτι από αυτές τις βολιές που χρησιμοποιούν οι θεατρίνοι. Φαίνεται πως πέθανε αμέσως. Θεέ μου. Είναι τραγικό, αλλά δεν πρέπει να επιτρέψεις τον εαυτό σου να ανακτευτείς αυτή την υπόθεση. Οι εφημερίδες τονίζουν πως η Σίμπιλ Βέιν ήταν μόλις 17 χρονών. Μην αφήνεις αυτή την ιστορία να σε καταστρέψει. Λοιπόν. Θα έρθεις απόψε να φάμε και ύστερα θα πάμε στην όπερα. Θα καθίσουμε στο θεωρείο της αδελφής μου. Θα έχει μερικές καλεσμένες, πολύ σικ. Δολοφόνησα τη Σίμπιλ Βέιν. Το γράμμα που έστειλα σήμερα το πρωί στη Σίμπιλ ήταν το πρώτο αληθινά ερωτικό γράμμα που έγραψα ποτέ στη ζωή μου. Το πρώτο. Και αυτό σε ένα κορίτσι που ήδη έχει πεθάνει. Χάρη, νομίζεις πως η Σίμπιλ μπορεί ακόμη να αισθάνεται, να ακούει, να καταλαβαίνει? Την αγαπούσα, Χάρη, την αγαπούσα αληθινά. Χτες βράδυ. Προσπάθησε να μου εξηγήσει τον εαυτό της, αλλά εγώ δεν κατάλαβα τίποτα. Έκανα τη χειρότερη πράξη της ζωής μου και ύστερα έφυγα. Τρέχοντας άδειλος, ναι. Και τώρα είμαι πεθαμένη, απίστευτο. Θεέ μου, Χάρη, μπορείς να καταλάβεις τι κίνδυνο διατρέχω. Μαζί με αυτήν. Χάθηκε κάθε πιθανότητα να κρατηθώ σε αυτό που οι άλλοι ονομάζουν ισιοδρόμο. Δεν είχε το δικαίωμα. Πόσο μ' αρέσεις! Είσαι τόσο εγωιστής που ακόμα και την ώρα του χαμού ενός ανθρώπου. Εσύ τον εαυτό σου σκέφτεσαι.
Εσύ λοιπόν δεν είχε το δικαίωμα να εγκαταλείψει το σκληρό ή τον κόσμο, μόνο και μόνο επειδή είχε το καθήκον να σου κάνει το χωροφύλακα. Μα είναι δυνατόν να ξέρει τόσο λίγο τον εαυτό σου. Γιατί είσαι ακόμα πολύ νέο για να πω πως έχει μάθει και όλο να το κοροϊδεύει. Εσύ καταλαβαίνει. Θα σε μάθω να το καταλαβαίνει. Μόνο που ελπίζω να αποδειχθεί καλό μαθητή, γιατί δεν έχω υπομονή. Έχει χάρη που κάτι απάνω σου με προκαλεί, ενώ μου προκαλεί το ενδιαφέρον. Μα τι θέλει. Να μου αποδείξει πω πρέπει να είμαι ευχαριστημένο που έχασα τη σύμπηρα. Τον μόνο άνθρωπο που θα μου επέτρεπε εμένα να δώσω εμένα, που έχω μάθει μόνο να παίρνω, γιατί όλοι μου δίνουν. Εσύ ο Μπάζιλ. Θέλετε να με καταστρέψετε. Εκείνος με παραχαϊδεύει, εσύ με κολακεύεις. Η Σίπη ήταν η αλήθεια, φύστο στο! Το φυσιολογικό! Γιατί δεν συμπληρώνεις την ηλίθια τετραλογία. Όμως ναι, θα έλεγα πως μπορώ να αποδείξω πως όχι μόνο πρέπει να είσαι ευχαριστημένος, αλλά πως είσαι κιόλας και ας μην το ομολογείς. Δεν ξέρεις τι λες. Θες να σου περιγράψω τι θα γινόταν αν είχε προλάβει να πάρει την ερωτική σου επιστολή, αν τον είχε σκοτωθεί. Θα αρχόταν τρέχοντας και εσύ θα την έσφυγε στην αγκαλιά σου. Γεμάτος ευγνωμοσύνη για την ευκαιρία που σου έδωσε να παρήσει τόσο μεγαλόψυχο. Ύστερα, όταν η χαρά από την ώρα σου πράξη θα άρχισε να παλιώνει, θα βρίσκωσουν ένα άγωρο κοριτσάκι στα χέρια, μη ξέροντας τι το κάνεις. Γιατί δεν έχεις μάθει ακόμα τίποτα. Γιατί δεν έχεις ζήσει ακόμα τίποτα. Ώστε να λάβεις με απόλυτη συνέστηση ευθύνης την ειδονή της διδασκαλίας. Δεν είναι δυνατόν να είμαι τόσο αμυστήτως. Ώστε να μου ζητάς να τα βλέπω όλα σαν θεατής, δεν θα μπορούσα κι εγώ να ανέβω στη σκηνή της ζωής, να αγαπήσω άμεσα, να νιώσω άμεσα. Χωρίς το προξενιό της σκέψης, όχι χάρη, όχι φοβάμαι πολύ. Ενώ εκείνη από τη μέρα που σ' αγάπησε, έπαψε να παίζει στη σκηνή και άρχισε να ζει τη ζωή της. Η ζωή έγινε ωραιότερος ρόλος της, με το θάνατο σαν το ωραιότερο τέλος. Έρωτας, πάθος, θάνατος. Πόσο θα πρέπει να κουραστείς, Ντόριαν, και αν δεν μισείς κι εσύ όλα αυτά. Αυτού του είδους ο έρωτας δεν είναι για τους θεατές της ζωής, όπως εσύ, όπως εγώ. Όσο το πάθος προβλέπω, ξέρω πως δεν θα έχεις ποτέ σου πάθος, μόνο πάθη. Και ο θάνατος. Αυτόν δεν τον επιζητούν ποτέ οι περίεργοι, γιατί η έρευνα θέλει πολλά χρόνια. Δεν ξέρω τι να πω. Δεν μπορεί να με ξέρεις τόσο καλά όσο νομίζεις. Μας μην ξαναμιλήσουμε για αυτό το θέμα. Ήταν μια εμπειρία, όμως η ζωή δεν νομίζω να μου επιφυλάσσει τίποτα άλλο. Η ζωή σου επιφυλάσσει τα πάντα, Ντόριαν. Δεν υπάρχει τίποτε που εσύ να μην μπορείς να το πετύχεις. Και να αλλάξω. Τότε, αγαπητέ μου, πρέπει να καταπολεμήσεις όλες σου τις νίκες. Γιατί όπως είναι τα πράγματα, σου τις φέρνουν στο πιάτο να πει να διαφυλάξεις αυτό που είσαι. Είσαι σοφός και ωραίος, Ντόριαν, αλλά μην ξεχνάς. Ζούμε σε μια εποχή που διαβάζει πολύ για να είναι σοφή. Και σκέφτεται πολύ για να είναι ωραία. Εγώ λοιπόν λέω να ζητήσω ό,τι θέλει. Ντόριαν, γιατί σκέφτεσαι το ποτέ εδώ. Γιατί έπεφτε πολύ φως απάνω του γι' αυτό. Λοιπόν, πρέπει να πάμε στην όπερα. Αργήσαμε. Ναι, έτσι είναι η ζωή αποφάσισε για μένα. Η ζωή και η απέραντη περιέργεια μου για αυτήν. Αιώνια νιάτα. Πάθος ασταμάτητο. Άγριες χαρές, πιο άγριες αμαρτίες. Όλα τούτα πρέπει να απολαύσω. Το πορτρέτο μα σήκωνε από εδώ και πέρα όλο το βάρος των αμαρτιών μου. Το πορτρέτο. Όχι εγώ. Όχι εγώ. Κύριε Γκρέι, ο κύριος Χόλιγορθ είναι εδώ. Να περάσει. Μάλιστα, κύριε. Ντόριαν, αγαπημένα μου, πόσο χάρηκα που ήταν το χάρηκα που σε ερχόμουν. Είχα ανησυχήσει. Φοβόμουν ότι θα ήσουν στην αστυνομία. Στην αστυνομία. Από πού και σου, ξέρεις γιατί. Ας ελπίσουμε ότι αυτή η φοβερή ιστορία δεν θα παρασύρει και εσένα, δεν θα μπλέξεις. Δεν θα μπλέξω, Πάση. Ούτε τώρα, ούτε ποτέ. Χάρη μου που θα πάτε στην όπερα, δεν μπορώ να το πιστέψω. Εσύ. Εσύ. Εσύ, η προσωποποίηση του αγαθού. Πώς ξαφνικά έτσι τη πίστος, Πάση. Και ναι, λοιπόν, θα πάω στην όπερα. Θέλω να γνωρίσω την αδελφή του Χάρη, αλλά και εσύ. Τώρα, αν το κορίτσι που αγαπούσε, δεν ξέρω. Να το πάσει. Ό,τι έγινε, έγινε. Άκουσε με, Πάση, άκουσε με. Από εδώ και πέρα. Δεν θα αφήσω τον εαυτό μου να γίνει έρμεο συγκινήσεων. Τις συγκινήσεις μου θα τις κατευθύνω εγώ. Θα τις χρησιμοποιώ, θα τις εκμεταλλεύομαι. Αυτό είναι φρικτό, Ντόριαν. Είναι απάνθρωπο, πώς έχεις αλλάξει. Κι όμως δεν σου φαίνεται. Είσαι το ίδιο καθάριο πλάσμα που ζωγράφιζα κάθε μέρα. Απλώς, γεμάτος στοργή, τρυφερότητα, απελπισία. Μα τι έχεις πάθει. Μου μιλάς σαν να μην νιώσαμε ποτέ κοντά ο ένας στον άλλο. Πού είναι η καρδιά σου, Ντόριαν. Ο Χάρη την παράλαβε κι αυτή. Του Χάρη του χρωστάω πάρα πολλά.
Μα μη φοβάσαι, δεν το πλήρωσα με την καρδιά μου. Εσένα όμως τι σου χρωστάω. Εσύ το μόνο που με έμαθες ήταν η ματαιοδοξία. Χόρτασα πια το θυμιάτο σου, Πάση. Και λοιπόν, τι άλλο θέλεις να κάνω, ε! Τι άλλο, να κλαίω σε όλη μου τη ζωή για τη Σύμπη ή να γυρίσω σε σένα. Λοιπόν, πάρ' το απόφαση, Πάση. Θα μείνουμε πάντα φίλοι, μα οι δρόμοι μας χωρίσαν. Όσοι για τη Σύμπη, ναι. Ομολογώ πως υπέφερα πολύ όταν έμαθα ότι αυτοκτόνησε. Είναι φρικτό, Ντόρια. Δεν υπάρχει τίποτα φρικτό για Πάση. Αυτό βέβαια είναι μία από τις μεγαλύτερες ρομαντικές τραγωδίες της εποχής μας. Ο χριστιανισμός, γαμό, ο ρομαντισμός, οι ευαισθησίες τους κατέστρεψε τον άνθρωπο. Σε αυτό το κόσμο ανήκε η Σύμπη και πέθανε σύμφωνα με τις βαθύτερες πεποιθήσεις της από έρωτα, από πληγωμένη καρδιά, από αθωότητα, από αδικία. Σε αναγνωρίζω, Ντόρια. Ένα ζωντανό πλάσμα χάθηκε και εσύ μου πουλάς φιλοσοφία. Πάντως δεν σου πουλάω λόγια, Πάση. Πάει. Πάει ο Ντόριαν που ήξερες. Αλλά μην πάψεις να μ' αγαπάς. Πρέπει πάντα να είσαι φίλος μου. Και σταμάτα να ζηλεύεις το χάρι. Από την πρώτη μέρα που μας γνώρισες, η ανησυχία σου σε έσπροχνες υποψίες αβάσιμες. Το χάρι τον αγαπώ, αλλά μπορώ να ζήσω χωρίς αυτό. Εξάλλου, ό,τι είχα να πάρω από αυτόν τον πήρα, ενώ εσύ. Έχεις μια άλλη δύναμη μέσα σου. Πάντα θα το δεις, Μπάζιλ, θα γυρίζω σε σένα. Μα κι εσύ πρέπει να με δεχτείς για αυτό που είμαι και για αυτό που θα γίνω. Μου έχεις δώσει πάρα πολλά για να σε εγκαταλείψω, οπότε πάει καλά. Δεν θα σου ξαναμιλήσω για τη Σύμπη. Φτάνει να μην ανακατέψουν το όνομά σου. Η ανάκληση θα γίνει σήμερα το απόγευμα και ως το βράδυ θα ξέρουμε. Σε ευχαριστώ, Μπάζιλ. Θα ήθελα να μου σχεδιάσεις ένα κεφάλι τη Σύμπη. Δεν φτάνει η αναμνήση της. Είτε δεν καταφέρνω να τη φέρω στην ύλη. Και εσύ όμως θα αφήσεις να μου κοζάρεις ξανά. Έτε πια μπάζει. Τι θες να πεις πως δεν σου άρεσε το πορτρέτο σου, γι' αυτό λοιπόν το σκέπασε. Το σκέπασε γιατί έπεφτε πολύ φως απάνω του. Ίσα ίσα είναι θαυμάσια φωτισμένο σε αυτό το σημείο του δωματίου. Για δες. Όχι, Μπάζει. Δεν πρέπει να το δεις. Γιατί. Γιατί δεν θέλω. Τι πείσματα είναι αυτά, αφού έτσι κι αλλιώς θα το εκθέσω στο παρελθόν. Άκουσε με, Μπάζει. Άκουσε με. Άκουσε με, άκουσε. Φαίνεται πως έχουμε και οι δυο μας από ένα μυστικό. Εγώ δεν θέλω να δεις το πορτρέτο, εσύ δεν ήθελες να το δείξεις. Μα τώρα ξαφνικά θες να το εκθέσεις. Γιατί όλα αυτά, Πάση, πες μου το μυστικό σου να σου πω και εγώ το δικό μου. Τώρα, αν σου το πω θα με κοροϊδέψεις. Κάνεις λάθος. Όχι μόνο δεν θα σε κοροϊδέψω, αλλά ίσως αν μου μιλήσεις με απόλυτη ειλικρίνεια, τύπη της στιγμής σου, λέω. Με συγχωρείς. Ξαναγυρίσουμε στις παλιές. Καλές μέρες. Έλα, Μπάση, πες μου τα όλα, σε παρακαλώ. Ίσως δεν θα έπρεπε τώρα. Ας μιλήσουμε επιτέλους ειλικρινά. Εδώ που φτάσανε τα πράγματα, δεν μπορώ να μείνω φίλος σου, αδέρ μου, απαντήσεις. Έχεις όλα τα δικαιώματα πάνω μου, Ντόρια. Ακόμα και να με εκβιάζεις τόσο εύκολα. Καλά, λοιπόν, θα μιλήσω. Θα μιλήσω, αλλά αν θες, Ντόρια, να με διευκολύνεις λίγο κι εσύ. Απάντησε μου. Πρόσεξες κάτι ποτέ σου σε αυτό το πορτρέτο? Κάτι που δεν φάνηκε ίσως από την αρχή, αλλά το κατάλαβες μια μέρα έτσι ξαφνικά. Ναι, Μπάση. Ώστε. Ακούω λοιπόν πώς έγινε το Ιάρ. Μόλις σε είδα, ήταν σαν να με χτύπησε κεραυνός. Τα μάτια σου με καθήλωσαν, η προσωπικότητά σου με κυρίεψε ολόκληρο. Έγινες για μένα η ενσάρκωση του ονείρου που έχει κάθε άνθρωπος, κάθε καλλιτέχνης ιδίως. Απαραίτητο στη ζωή μου, στη δουλειά μου, σε σημείο να μην μπορώ να ανεχτώ ούτε την κουβέντα σου με ένα ξένο, γιατί έχανα τη γη. Κάτω από τα πόδια μου έχανα την πίστη μου, τη σιγουριά μου. Με είχε κατακτήσει ένας άγγελος. Όταν έλειπες σε ζωγράφιζα, τον ήρε. Σε ξανάβρισκα στην τέχνη μου, όταν έφευγες από τη ζωή μου, σε ζωγράφιζα. Σαν τον Άκη σου, που σκύβει στο ποτάμι να κάνει έρωτα με τον εαυτό του. Μια μέρα όμως ένιωσα πως όλα αυτά ήταν υποκατάστατα, ήταν μάσκες, ήταν φόβοι. Ο έρωτας του Άκη σου ήταν ο δικός μου έρωτας. Και τότε αποφάσισε να σε ζωγραφίσω όπως έβλεπα εγώ, χωρίς τα μασκαρέματα του παρελθόντος. Ήταν μια εξομολόγηση, μια αποκάλυψη του πορτρέτου σου, Ντόρια. Φώναζα, δεν ζωγράφιζα. Κι ας μ' ακούγε όλος ο κόσμος. Όλος ο έντες της ψυχής μου και καθρεφτιστής το πορτρέτο. Αυτό που κατάλαβες εσύ. Μα γιατί δεν ήθελα να το εκθέσω στην αρχή. Άλλο να δίνεσαι στην τέχνη σου κι άλλο τη γύμνια σου να την εκθέτεις, το κοινό δεν φταίει. Μόλις όμως τέλειωσε το πορτρέτο, απαλλάχθηκα από τα μάγια του.
Είδα πολύ πιο ψύχρεμα την καλλιτεχνική του αξία. Εγώ ειδονιζόμουν την ώρα που το ζωγράφιζα, Ντόρια. Όμως το ίδιο δεν ήταν παρά ένας ωραίος πίνακας. Αχ, Ντόρια, η τέχνη ζει τη δική της ζωή, ανεξάρτητα από το πάθη μας. Το έργο μας είναι ανεξάρτητο από εμάς και σε αυτό οι άλλοι θα δουν πια τα δικά του πάθη. Γι' αυτό δέχτηκα την προσφορά του, Παρίσι. Μη θυμώνεις για αυτά που σου είπα. Οι εξομολογήσεις είναι πάντοτε ενοχλητικές, το ξέρω. Μα τι με εξομολογήθηκες, Μπάζη. Τον έρωτά σου. Καημένε, Μπάζη, τελικά δεν κατάλαβες τίποτα. Εγώ περίμενα. Πως θα μου έλεγες το μυστικό που κάνει το πορτρέτο να αλλάζει. Και εσύ μου εξομολογήθηκες τον έρωτά σου. Γιατί έρωτας ήταν τα μεγάλα σου λόγια περί τέχνης και περί ιδεώδους. Όμως το ξέρω, το ξέρω. Είσαι καλός άνθρωπος. Είσαι ζωγράφος. Και το αίσθημα σου έγινε πορτρέτο, όμως. Ούτε εσύ μου κάνεις βάση. Με απογοήτευσες κι εσύ όπως ο Χάρη. Ίσως πρέπει να περάσω στην αντίθετη πλευρά. Ίσως χρειάζομαι εγώ τώρα ένα πειραματούσο. Το όνομά μου είναι Lady Warren. Το πειραματόζω. Ήρθε η ώρα που ο Ντόριαν έπρεπε να αναζητήσει ένα θύμα στο οποίο να εφαρμόσει όλες τις θεωρίες που ο ίδιος είχε υποστεί από το Χάρη. Η ώρα της πράξης είχε φτάσει και ο μαθητής σίγουρα θα ξεπερνούσε το δάσκαλο. Και ο Ντόριαν ήταν σκληρός δάσκαλος. Στην ατελείωτη αισθηματολογία υποχώρησε μόνο στην αρχή. Όσο δε σε μπορώ όταν παίρνεις αυτό το θλιμμένο ύφος. Όσο δε σε μπορώ όταν παίρνεις αυτό το ανώτερο ύφος. Μα είμαι ανώτερος, Lady. Θα μπορούσες τουλάχιστον να έχεις το καλό γούστο να μην το χτυπάς. Δεν με ενδιαφέρει πια το καλό γούστο. Όμως εσύ, στο ξαναλέω, αν αυτό σε ενοχλεί. Νομίζω πως παίζεις μαζί μου. Δεν παίζω. Από την πρώτη μέρα που μας γνώρισα, δεν χωρίζουμε ποτέ. Πρέπει να υπάρχει κάποιος λόγος γι' αυτό, έτσι δεν είναι? Δεν θυσιάζω τόσο χρόνο για παιχνίδια, Lady, εκτός και αν τα παίρνω πολύ σοβαρά. Αν νόμιζα έστω και για μια στιγμή πως δεν με παίρνεις τα σοβαρά, θα πέθαινα, Ντόρια. Κανένας δεν μπορεί να με εκβιάσει με το θάνατο. Δεν με τρομάζει ο θάνατος, ούτε καν ο δικός μου. Σκέψου τον άλλο. Αυτό με τυρανάκι. Αυτό θα ήθελα να ξεκαθαρίσω, πόσο εγώ είμαι η άλλη για σένα. Κάθε φορά που σκληραίνεις, το νιώθω και παγώνω. Νομίζεις πως θα διορθώνεις όλα με ένα χαμόγελο, με μια φιλική κίνηση. Τίποτα δεν διορθώνεις. Αυτό το ξέρεις καλά. Κάθε φορά πληγώνομαι. Ποτέ δεν γιατρεύομαι. Μέσα μου όλα μένουν και μια μέρα... Μια μέρα όλα θα ορθωθούν. Όλες οι μισικακίες, όλα τα παράπονα... Θα ορθωθούν και θα με διώξουν. Αυτό που θες να πεις. Αχ, να μ' άφηνες μια φορά να πω αυτό που θέλω να πω. Θέλω. Να γελάει κανείς με αυτό το ρήμα ή να κλαίει. Δεν σου επιβάλλω ποτέ τίποτα. Μόλις σου διαλέγεις. Σταμάτα πια το παιχνίδι της γάτας με το ποντίκι. Τελικά διαλέγει ποτέ κανείς τίποτα. Εγώ πάντα κάνω τα δικά σου κέφια και το ξέρεις πολύ καλά. Όμως δεν αντέχω, Ντόρια. Μεταχειρίζεσαι ή παίζεις. Μπορεί και τα δύο. Το παραδέχεις. Πριν μεταχειρίστηκες μια άσχημη λέξη. Πως σε εκβιάζω. Μα τι άλλο θέλεις επιτέλους από μένα. Ρωτάς! Θα ήθελα όχι μόνο να είμαστε πάντα μαζί, γιατί έτσι είμαστε και τώρα. Θα ήθελα... Τι παραπάνω. Να γίνουμε ένα. Ξέρεις πότε δύο άνθρωποι γίνονται ένα. Πότε. Όταν είναι χαμένοι και δύο στην ίδια σκέψη, είπε κάποτε κάποιος οραματιστής. Όταν είναι χαμένοι και δύο στην ίδια πράξη, λέγω, ή μάλλον στις ίδιες πράξεις. Στις ίδιες πράξεις. Τι εννοείς? Ντόριαν, τι συμβαίνει? Ντόριαν, ποιος είναι σε εκείνο το δωμάτιο? Οι πράξεις δεν περιγράφονται, Lady. Αν θες να τις ζήσεις, πες αυτό το δωμάτιο. Άνοιξε την πόρτα. Έγινε τόσο δύσκολο να ανοίξεις μια πόρτα, Lady. Εγώ την ανοίγω κάθε μέρα. Και αυτήν.
και άλλες. Σου προτείνω λοιπόν να είμαστε πάντα μαζί, να γίνουμε ένα. Λοιπόν, είσαι άξια να δεχτείς την πρότασή μου. Άνοιξε την πόρτα. Μπες στο δωμάτιο. Και εσύ? Θα έρθω σε λίγο. Όταν έρθει η ώρα. Έλα λοιπόν, εδώ σε θέλω. Είσαι άξια στη μαντία μου. Γιατί αυτό που σου προτείνω χρειάζεται άλλο θάρρος. Αυτοκυριαρχία. Είσαι άξια να παραδώσεις τη ζωή σου στα χέρια μου. Και σε όποια χέρια την παραδώσω εγώ με τη σειρά μου. Και όταν λέω ζωή, εννοώ τα πάντα. Τους φόβους σου, την αξιοπρέπειά σου. Τους δισταγμούς σου και φυσικά ό,τι αισθάνεσαι για μένα. Λοιπόν, είσαι άξια να μου τα παραδώσεις όλα αυτά, να τα κάνω ό,τι θέλω. Άνοιξε την πόρτα. Μπες στο δωμάτιο. Στο δωμάτιο. Και φυσικά δεν το άντεξε. Αυτό δεν μου το συγχώρεσε ποτέ. Γιατί στο βάθος η Lady Gore ήταν μια δύναμη και ψυχρή γυναίκα. Ούτε εσύ μου κάνεις, Lady. Η ψυχρότητα δεν συγχωριέται με τίποτα. Είναι το μόνο αμάρτημα κατά του Αγίου. Ως στην κοσμική κίνηση του Λονδίνου, ύστερα από τη μυστηριώδη απουσία του, έδωσε αφορμή να κυκλοφορήσουν πιο αλόκοτες φήμες. Έλεγαν κρυφά σπίτια που ζούσαν με ψεύτικα ονόματα, και συγκεντρώσεις που έκαναν τα γέρικα ξύλινα πατώματα να στάζουν αίμα και για υπόγεια, που έπνιγαν ελληνικές φωνές. Πέρασαν χρόνια και άφησαν τα σημάδια τους παντού. Μόνο τον Ντόριαν, σαν από θαύμα, δεν μπόρεσε να τον αγγίξουν. Νάτος, νέος και ωραίος όπως την πρώτη φορά που τον είδαμε στο σπίτι του. Ακόμα πιο ωραίος ίσως με τα βαριά εξωτικά ρούχα που του άρεσε τώρα να φορά, επηρεασμένος από τα μακρινά του ταξίδια στην Ανατολή, που άναβαν ακόμα παραπάνω την περιέργεια γύρω από το άτομό του. Τα μάτια του μόνο, σκοτεινά, λαμπερά, μαρτυρούσαν πως κάποιο φοβερό μυστικό κρυφόταν στα βάθη τους. Κάθε βράδυ μόνο αυτά έβλεπαν το πορτρέτο. Πόσο έχει παρεξηγηθεί, πόσο έχει ακροτηριαστεί η ζωή και ακόμα παραπάνω, το μόνο όργανο που την αντιπροσωπεύει. Το ζωντανό κορμί και οι αισθήσεις του, οι απαιτήσεις του, οι φόβοι, οι αηδίες και οι αποστροφές του, η φρίκη του χτες, η ειδονή του σήμερα, η ανία του αύριο. Κι ύστερα έρχεται ακόμη ένα βήμα για κάτι πιο έντονο, πιο τρομακτικό. Η φρίκη της μυστικής του έρευνας έπρεπε να φτάσει στην υπερβολή για να ξεπεράσει το καρπό και το καλό γούστο. Για να γίνει η ομορφιά της αλήθειας. Ο Ντόρια δεν ήταν πια σκλαβωμένος στην καλαισθησία της εποχής του, όσο για την ασκήμια, την απλή της ύπαρξη. Την άφηνε κι αυτή στο πορτρέτο. Αυτό όμως δεν κατάφερε ποτέ να το ξεπεράσει. Πολλές φορές του σκάγε κρυφά σαν τον κλέφτη από τις πολυτελέστατες δεξιώσεις που έδινε για να ξαναζωντανέψει τον ειδονισμό άλλων πλουσιότερων εποχών. Έτρεχε δρομένο στο κρυφό σκοτεινό δωμάτιο όπου είχε κρύψει από καιρό το πορτρέτο για να δει μήπως κανείς άλλος είχε παραβιάσει το μυστικό του. Μα πάντα με τον καθρέφτη στο χέρι εξακρύβωνε το αβάσιμο τον φόβο του και γελούσε μπρος στο συχαμερό, ρητιδιασμένο γέροντα. Ο Ντόρια μελετούσε την αμαρτωλή δράση των προγόνων του, προγόνων ως προς την εγκληματική φυσική του στάση, ζώντας μέσα στη διαφθορά. Αλλά ταυτόχρονα μπορούσε και να τους εγκαταλείψει με μια ανεξήγητη αδιαφορία. Οι μυστικιστές που τους μελέτησαν με πάθος ήξεραν τι θα πει ταύτιση, άμεση εμπειρία, χωρίς το προξενείο της σκέψης, γιατί άλλο να ξέρεις και άλλο να είσαι. Μόνο που για να είσαι τα πάντα, μια ζωή δεν σου φτάνει, ούτε τα νιάτα. Χρειάζονται νιάτα αιώνια. Αυτά που έχω εγώ για να προφτάσω. Σεις όμως δεν προφτάσατε τίποτα, άνθρωποι ανθρωπάκια. Φύγετε, φύγετε όλοι σας. Μόνο εσύ πας.
εσύ να μείνεις. Σε χρειάζομαι ακόμα. Ω Μπάζη, όσο γέρος μου φαίνεσαι. Ενώ εσύ είσαι ακόμα πολύ νέος, σαν να μην πέρασαν 18 ολόκληρα χρόνια, μα πώς γίνεται αυτό? Είναι να τρελαίνεται κανένας. Ναι, είναι να τρελαίνεται κανένας. Φεύγεις. Για το Παρίσι πέρασα να σε αποχαιρετήσω. Για το Παρίσι, πολύ ωραία. Θα καθίσεις. Ναι, έχω λίγο καιρό μέχρι να φύγει το τρένο. Κάθισε. Πρόσεξε όμως, μη μ' ανοίξεις καμιά σοβαρή συζήτηση. Δεν υπάρχει τίποτα το σοβαρό σήμερα, ή τουλάχιστον τίποτα δεν θα έπρεπε να είναι σοβαρό. Ω Μπάζιλ, έχω βαρεθεί τον εαυτό μου απόψε. Θα ήθελα να μου κάποιος άλλος. Μα τι έχεις? Γιατί με κοιτάζεις έτσι? Για τον εαυτό σου θέλω να σου μιλήσω, Ντοριάν. Πρέπει να ξέρεις ότι εναντίον σου λέγονται τα πιο φρικτά πράγματα στο Λονδίνο. Δεν θέλω να ακούσω τίποτα. Άσε τους εγωισμούς, πρέπει να σε ενδιαφέρει. Όλοι ενδιαφερόμαστε για την καλή μας φήμη. Έχεις βέβαια τον πλούτο σου, έχεις τη θέση σου, αλλά αυτά δεν είναι το παν. Πρόσεξε, Ντοριάν. Εγώ δεν πιστεύω καθόλου αυτές τις φήμες. Τουλάχιστον δεν μπορώ να τις πιστέψω όσο σε βλέπω. Η αμαρτία δεν κρύβεται, Ντοριάν. Γράφεται στο πρόσωπο του ανθρώπου. Αλλά εσύ, Ντοριάν, με το αγνό, το λαμπρό, το αθώο σου πρόσωπο δεν μπορώ να πιστέψω τίποτα. Αλλά σε βλέπω πολύ σπάνια πια. Ποτέ πια δεν έρχομαι στο σπίτι σου. Και έτσι μακριά σου όταν είναι, όταν ακούω αυτά που οι άλλοι ψιθυρίζουν για σένα, δεν ξέρω τι να υποθέσω. Αλλά γιατί, Ντόρια, γιατί ένας άνθρωπος σαν τον Δούκα του Μπέρουικ φεύγει από τη Λέσβη όταν παίρνεις εσύ? Ή γιατί τόσοι άνθρωποι στο Λονδίνο δεν θέλουν να έρθουν σπίτι σου και ούτε σε καλούν στο δικό τους? Εσύ σου είναι φίλος του Λόρδου Στέρνεϊ. Τον είδα σε ένα δίπλο την περασμένη εβδομάδα, ένιωσα πως είναι εχθρός σου. Απάντησέ μου, Ντόριαν. Απάντησέ μου, γιατί είναι τόσο μοιραίες οι φιλίες σου με τα γόρια? Βρισκόταν εκεί και εκείνος ο δυστυχισμένος νεαρός που αυτοκτόνησε πριν από λίγες ημέρες. Αν δεν κάνω λάθος, ήσουν ο μοναδικός του φίλος. Ήταν και ο Χένρι Άστορ που φεύγει από την Αγγλία γιατί δεν μπορεί να αντέξει την τροπή του. Μα και τι να πρωτοθυμηθώ, Ντόριαν? Τι να πρωτοθυμηθώ, τον Άντριαν Σύγκλετο με το φρικτό τέλος, το μοναχογιό του Κέντ και την καριέρα του. Χτες συνάντησα τον πατέρα του. Ήταν ένα ράχο. Καλά τα φάση. Μιλάς για πράγματα που δεν ξέρεις. Με ρωτάς γιατί ο Μπέρκ φεύγει από τη Λέσχη όταν μπαίνω εγώ. Λοιπόν, φεύγει! Επειδή τα ξέρω όλα για τη ζωή του. Και όχι επειδή ξέρει αυτό για τη δική μου ζωή. Με ρωτάς για τον Χένρι Άστον και τον νεαρό Μπέρθ. Λοιπόν, εγώ τους έσπρωξα στη βρωμιά. Αν ο ηλίθιος γιος του Κέν μαζεύει τη γυναίκα του από το πεζοδρόμιο, εγώ φταίω, το ξέρω. Το κουτσοβολιό είναι η αντίδραση των Εγγλέζων σε μια ζωή γεμάτη ανίνα, ο Μπάζιλ. Δεν μ' αρέσεις καθόλου απόψε. Ντόριαν, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Προσπάθησε να με καταλάβεις. Εντάξει, το ξέρω, η Αγγλία είναι γεμάτη στραβά. Αλλά αυτός ακριβώς είναι και ο λόγος που επιμένω να προσέχεις, Ντόριαν. Στο κάτω-κάτω, όταν οι φίλοι σου δείχνουν να έχω χάσει κάθε αίσθηση ντροπής, κάθε ίχνος ηθικής, πώς να μην εκθέτουν και σένα? Και πώς μπορείς να εμποδίσεις τον κόσμο να σε κρίνει από τέτοιους φίλους? Ξέρω ότι κάποτε εσύ και ο Χάρης ήσασταν αχώριστοι, γι' αυτό δεν έπρεπε να εκθέσεις την αδελφή του. Το πας πολύ μακριά. Πρέπει να μιλήσω και εσύ οφείλεις να μ' ακούσεις. Λέγονται κι άλλα. Πολλά για σένα, Ντόριαν, λένε. Πως έχουν δει να βγαίνεις κρυφά από εξοχικά σπίτια. Ύστερα από ολονύχτιες συγκεντρώσεις. Μιλούν για παράξενα αρώματα της Ανατολής που τρελαίνουν το μυαλό. Μπορούν αυτές οι ιστορίες να είναι αληθινές, Ντόριαν, σε ρωτώ. Όταν τις πρώτο άκουσα γέλασα. Τώρα τις ακούω και τρέμω. Θέλω να σε συμβουλέψω, Ντόριαν. Θέλω να ζεις έτσι που ο κόσμος να σε σέβεται, να έχεις καθαρό όνομα. Κάν τους πέρα όλους αυτούς τους βρωμερούς ανθρώπους που σε περιτριγυρίζουν ή τουλάχιστον άλλαξε τους, το μπορείς. Έχεις την ικανότητα, το θείο χάρισμα να επηρεάζεις εύκολα τους ανθρώπους. Κράτα την επίδρασή σου για το καλό, όχι για το κακό. Δεν ξέρω τι να πω, τα έχω χαμένα ειλικρινά. Δεν ξέρω, ώρες αναρωτιέμαι αν σε γνωρίζω πραγματικά. Και όσο περνάει ο καιρός, τώρα θα σου το πω. Χάνω την ικανότητα να αμφισβητώ τα όσα ακούω για σένα. Πού είσαι, Ντόριαν? Πώς είσαι? Πώς γίναμε έτσι? Μη γελάς! Ξέρω ότι μες στην ψυχή σου βαθιά καταλαβαίνεις. Όλα μπορούσα, Ντόριαν, να την αγγίξω, να τη δω αυτή την ψυχή.
στην ψυχή μου. Πρόσωπο με πρόσωπο. Λοιπόν, μου έδωσες μια ιδέα. Θα δεις την ψυχή μου απόψε, Βάζιν. Θα την ξεδιπλώσω μπροστά σου κι εσύ. Θα μπορέσεις να εισχωρήσεις μέχρι και το τελευταίο της Μόριο. Θα δεις την ψυχή μου απόψε, Βάζιν. Είναι έργο το χεριό σου. Γιατί να μην δίνεις άλλο, έλα. Έλα, ακολούθησε με, έλα. Έλα! Και αυτό που θα δεις, να το βρωτοφωνάξεις σε όλο τον κόσμο. Όμως, νικητή μου, κανένας δεν θα σε πιστέψει. Γιατί αν σε πιστέψω, θα τους αρέσω ακόμα περισσότερο. Έλα. Έλα να δεις την ψυχή μου. Συζήτησες αρκετά για διαφθορά. Τώρα ήρθε η στιγμή να τη δεις με τα μάτια σου. Μη μιλάς έτσι, έτσι. Δεν ξέρω ότι είπα απόψε το παλιακαλό σου. Ήμουν πάντα αληθινός. Μη μακίζεις. Τελείωσε ό,τι έχεις να πεις. Τώρα, πρέπει να μου δώσεις μια απάντηση για όλες αυτές τις κατηγορίες. Αν μου πεις πως είναι ψέματα από την αρχή ως το τέλος, εγώ θα σε πιστέψω. Αρνήσου και εγώ θα σε πιστέψω. Βλέπεις σε τι θέση βρίσκομαι. Έμου! Έλα, έλα να δεις την ψυχή μου, έλα. Έλα, έλα, ακολούθησέ με. Δεν θέλεις, θα στη φέρω την ψυχή μου, Βάζιλ. Το έχεις αυτό το δικαίωμα περισσότερο από τον καθένα. Σχετίστηκες με τη ζωή μου περισσότερο από όσο νομίζεις. Θα στη φέρω την ψυχή μου, Βάζιλ. Θα την ξεδιπλώσω μπροστά σου. Και εσύ θα μπορέσεις να εισχωρήσεις μέχρι και το τελευταίο της Μόριο. Να δεις το βλέπεις αυτό το πανί. Το θυμάσαι, ε? Τράβηξε το! Τράβηξε το και θα δεις την ψυχή. Παίζεις μαζί μου. Δεν θέλεις. Δεν θέλεις, ε? Τότε θα το κάνω μόνος μου. Και μετά θα καθίσω σε μια γωνιά θεατής εγώ. Να παρακολουθώ την παράσταση. Στη χαρί σου την ψυχή μου που θα δεις. Πάρ' την! Την, πέρασέ την από το μικροσκόπιο, κάν' την! Ογκώδες το κίνιο. Στη χαρί σου την ψυχή μου που θα δεις. Και μετά θα σε παρακολουθώ από ψηλά να υδρώνεις. Θεατής εγώ! Χρόνια τώρα που με συναντήσεις. Ήμουν παιδί και μου κατέστρεψες τα νερά με τη σχολική σου. Ποζάρισα για την αιωνιότητα. Και σ' άκουγα να στολίζεις την αλήθεια με όλο και πιο ψεύτικες υπερβολές. Γιατί εσένα δεν ήμουν μόνο ωραιότερος, όχι, μα και ο καλύτερος αυτός. Ούτε αγάπων έρχεται. Και μια μέρα στο σπίτι μου γνώρισα ένα φίλο σου κι αυτός μου έμαθε τα αντίθετα. Στα δικά του μάτια, στη δική του ψυχή, η έλλειψη συνείδησης. Ήμουν αυτός, ούτε σκόνταλον έρχεται. Και με έμαθε να μην το φοβάμαι, να το προκαλώ. Να ζήσω όλες τις δυνατότητες του κορμιού μου, γιατί ο χρόνος πίεσε. Και τότε τρόμαξα, δεν είχα χρόνο. Κοίταξα το πορτρέτο την ημέρα που το τέλειωσες. Και έκανα μια ευχή αυτό. Να σήκω με το βάρος των αμαρτιών μου και να με πήρα αυτό το αληθινό κόλμι, αληθίθια στο το πρόσωπό μου και να το πάρει. Να τον είσαι τρελό, αυτό το μάτιο είναι φοβερά υγρό, γι' αυτό έχει διαφωθεί ο καμπάς. Ίσως οι μπογιές που χρησιμοποίησαν κάποιο δηλητήριο, γι' αυτό να γίνει έτσι το πορτρέτο σου, λέω, είναι αδύνατο. Είναι αδύνατο, δεν μπορεί να γίνει έτσι μόνο το πορτρέτο, κάτι του έκανες. Εσύ το κατάστρεψες. Κάνεις λάθος, αυτό. Σε πιστεύω ότι αυτό είναι το πορτρέτο μου. Σε εκείνο δεν υπήρχε τίποτα το άσχημο, τίποτα το χιδαίο. Αυτό είναι το πρόσωπο κάποιου σάτυρου. Είναι το πρόσωπο της ψυχής μου, Βάζιλ. Φτάνει φάρσα. Ως εδώ ήταν. Μου, έτσι λοιπόν κατάντησες τη ζωή σου. Είσαι χειρότερος από όσα λένε για σένα. Όλοι έχουμε μέσα σε μια κόλλα σου. Τι λάτρεψε, Βάζιμα. Τι φοβερό μάθημα πρέπει να προσεγγιθούμε, Ντόριαν. Έλα, 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 Ντόριαν, γονάτισε. Κύριε, άφεστη μην τα οφείληματα ημών και μη είσαι ενέγγυς ημάς της πείρας δεν μωρά να ρίξω ημάς από του πονηρού μαζί. Μαζί, μαζί είναι το πληροτόριο, αν αυτό η προσευχή της περηφάνειας σου εισακούστηκε. Τώρα θα εισακούστηκε η προσευχή της ταπείνωσης σου, σε λάτρεψε αυτήν την υπερβολή. Είναι πολύ αργά, Βάζι. Λάτρεψε τον εαυτό σου πάρα πολύ αργά, γιατί βρεθήκαμε και δυο γονάτισε. Δεν βλέπεις πως μας κοιτάζει το καταραμένο του το πράγμα. Γιατί η αμαρτία σου ήσαν ερυθρέωση πειρά. Δεν ήσω καμία φάση με τσάστησε. Σάστησε! Ήθικολόγησε! Αμαρτία!
άλλο μπορούμε να προσφέρουμε σήμερα. Πόσο πιο πέρα μπορούμε να πάμε από αυτά που οι θεοί της Ανατολής και οι λογοτέχνες της Δύσης έχουν ήδη γράψει κι όμως. Κάθε βήμα στον δρόμο της έρευνας, της απελευθέρωσης του νου και των ματιών, το ονομάζουμε τόλμη αυτή. Την υποκρισία της εποχής μας, εγώ έχω βρει το μυστικό της αληθινής τολμής. Όλα όσα έκαναν και ονειρεύτηκαν να κάνουν τα πιο ελεύθερα πνεύματα της ιστορίας, εγώ θα τα ζήσω. Οι μυστικιστές που τους μελέτησαν με πάθος ήξερα τι θα πει ταύτιση άμεση εμπειρία. Χωρίς το πρόξενο της σκέψης. Γιατί άλλο να ξέρεις. Μόνο που για να είσαι τα πάντα, μια ζωή δεν σου φτάνει ούτε τα νιάτα. Τα νιάτα που είναι η δύναμη, περιέργεια, πάθος και ικανότητα για περιπέτεια. Χρειάζονται νιάτα αιώνια. Αυτά που έχω εγώ για να προφτάσω. Τις θλίψεις, τις αμαρτίες, το πέρασμα του χρόνου. Τα φόρτωσα σε τούτο εδώ το πορτρέτο. Αυτό. Ας σηκώσει το βάρος. Για να προφτάσω. Ευχαριστείς, Γκρέι. Ούτε η καλοσύνη μου είναι μεγάλη. Δεν ήρθα από καλοσύνη. Τότε γιατί ήρθες? Γιατί μου το έθεσες εκβιαστικά. Είπες στο τηλέφωνο πως είναι ζήτημα ζωής και θανάτου. Αν δεν στο έλεγα δηλαδή, δεν θα ερχόσουν. Το έχεις ορκιστεί στον εαυτό σου, έτσι δεν είναι? Έχω άδικο? Έχω πάψει να ξεχωρίζω τα πράγματα σε δικαία και άδικα εδώ και πολύ καιρό. Θα μπορούσα να σου έλεγα πότε έπαψες να κάνεις το διαχωρισμό. Δεν αμφιβάλλω. Ώστε δεν πήγαν όλα τα μαθήματα μου χαμένα, ε! Σταμάτα. Το θράσος έχει και τα όρια του. Γιατί με έφερες εδώ? Για να ξαναρχίσεις πάλι τα ίδια? Ούτε καν το διανοήθηκα. Δεν μεταχειρίζομαι ποτέ κόλπα για να προσελκύσω ανθρώπους στο σπίτι μου. Πόσο μάλλον φαντάσματα του παρελθόντος. Πραγματικά συμβαίνει κάτι πολύ σοβαρό σε εκείνο το δωμάτιο που δεν παίρνει κανείς πια εκτός από μένα. Ο Μπάζιλ είναι νεκρός εδώ και δεν. Γιατί με κοιτάζεις έτσι? Γιατί πέθανε πως πέθανε, δεν σε αφορά. Εσύ αυτό που πρέπει να κάνεις είναι. Πάψε, Γκρέι, πάψε! Δεν θέλω να ακούσω λέξη παραπάνω. Αρνούμαι να ανακατευτώ στη ζωή σου. Κράτα τα φρικτά σου μυστικά για τον εαυτό σου. Δεν με ενδιαφέρουν. Λυπάμαι, lady. Μα θα πρέπει να σε ενδιαφέρουν. Είσαι ο μόνος άνθρωπος που μπορεί να μου σώσει τη ζωή. Όταν σου εξηγήσω θα καταλάβεις. Είσαι επιστήμονας χημικός, έτσι δεν είναι? Και έχεις κάνει πολλά πειράματα στη ζωή σου. Ξέρεις λοιπόν πως να καταστρέψεις αυτό το πτώμα που είναι εκεί μέσα. Να το εξαφανίσεις, να μην μείνει ούτε ίχνος του. Κανένας
Δεν είδε τον Μπάζιλ να παίρνει στο σπίτι μου και αυτή τη στιγμή υποτίθεται πως ταξιδεύει για το Παρίσι όπου κανένας άλλος δεν τον περιμένει. Ωσότου λοιπόν καταλάβουν πως έχει εξαφανιστεί, θα έχουν περάσει μήνες. Εσύ αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να μεταμορφώσεις αυτό το πτώμα σε μια χούφτα στάχτη. Είσαι τρελός, Δόρια! Περίμενα πως θα με φώναζες με το μικρό μόνο. Είσαι τρελός, σου λέω! Τρελός που νόμιζες έστω και για μια στιγμή πως θα μπορούσα να σε βοηθήσω εσένα. Τι θράσος μου κάνεις αυτή την τερατώδη εξομολόγηση. Δόρια, ανήκεις σε ένα παρελθόν που έχω κατορθώσει να ξεχάσω. Και μπόρεσες, Λέιδη. Δεν σου φαίνεται? Δεν ξέρω αν το ξέχασα. Πάντως είναι γερά κλειδωμένο στα βάθη της συνείδησής μου. Και δεν πρόκειται να το εκμεταλλευτείς πια. Δεν με ενδιαφέρεις πια, Ντόρια. Ναι, δεν με ενδιαφέρεις. Ήταν αυτοκτονία. Και ποιος τώρα οδήγησε σε αυτή? Η μνησικακία, λέει. Η μνησικακία όταν παίρνει τέτοιες διαστάσεις σαν τη δική σου είναι κολακευτική μαζί με μένα. Εγκατέλειψες τη μουσική σου, έμαθα. Και λάτρεψες την επιστήμη σου, τη χημεία. Αυτήν που τώρα μου χρειάζεται. Να γιατί επιμένα. Μα δεν ξέρεις πως δεν μπορείς να εκπλήξεις πια κανένα. Ή μήπως ένας επίσημος φόνος θα χρειαζόταν για να δεσμευτείς πια δημόσια. Αυτόν δεν θα τον καλείται ούτε η περιουσία σου, ούτε η κοινωνική σου θέση. Θα τον καλύψεις εσύ, Λέιδη! Θες, δε θες. Βρες κανέναν άλλον για τις βρωμοδουλειές σου, Ντόρια. Μην υπολογίζεις πια σε μένα. Εγώ το σκότωσα. Όμως δεν ξέρεις τι με έκανε να υποφέρω. Όποια και αν είναι η ζωή μου, αυτός ήταν η αιτία του κακού. Σου αλλιώθηκε φαίνονται τώρα οι άνθρωποι, λοιπόν. Η εικόνα, το πορτρέτο του Ντόριαν Γκρέι βγαίνει πια ξεκάθαρο. Θεέ μου, τι κρυβόταν πίσω από την αγγελική μορφή σου. Τι δυνατότητες για κακό. Λίγο θυμιατό από τον Μπάζι. Λίγο κινησμό από το Χάρη και ο σπόρος του κακού φούντωσε μέσα σου ξαφνικά. Και τι με νοιάζει, Ντόρια. Τι με νοιάζει εμένα η λέξη που θα μεταχειριστείς. Όλο το ίδιο είναι για σένα. Γιατί και αυτούς που αυτοκτόνησαν εσύ τους σκότωσες. Και εμένα. Εμένα δεν με σκότωσες, Θαρής. Ζωμόνη. Χωρίς την αγάπη στη ζωή μου, γιατί μου τη βρώμισες για πάντα. Και τώρα. Και τώρα που όλα γύρω σου είναι ένα σωρό ψυχαμερά ερήπια, σε πιάσε ο φόβος. Ο φόβος για το καλό σου όνομα, μη σε καταδικάσουν για φόνο. Σε με να γελάς. Μα ούτε το θάρρος της πράξης σου δεν έχεις πια. Δεν θα εμπιστευτώ ποτέ τους άσχετους, τους καθημερινούς, τους ταπεινούς να κρίνουν εμένα. Δεν καταδέχομαι, Λέιδη. Άκουσε, Ντόρια. Εγώ βέβαια ούτε να σε καταγγείλω πρόκειται, ούτε να έρθω μάρτυρας εναντίον σου, όμως πάρ' το απόφαση. Θα κριθείς από τους άσχετους, από τους καθημερινούς που πάντα περιφρονούσες. Αυτή θα είναι η δική τιμωρία σου. Γιατί θα συλληφθείς οπωσδήποτε. Δεν υπάρχει τέλειο έγκλημα. Κάποια βλακεία θα έχεις κάνει κι εσύ. Άκουσε με, Λέιδη. Άκουσε με, γιατί αυτό που θέλω θα το κάνεις. Σου ζητώ λοιπόν ένα επιστημονικό πείραμα. Εσύ δεν έχεις πια τις ευαισθησίες μπροστά στα πτώματα των νεκρών. Ούτε τρίχα σου δεν σηκώνεται όταν ξεκυλιάζεις τα πτώματα πάνω στο τραπέζι της δουλειάς σου. Ούτε πιστεύεις πως κάνεις κακό. Αντίθετα με τα πειράματά σου υποτίθεται πως εξυπηρετείς την ανθρωπότητα. Τώρα θα εξυπηρετήσεις εμένα. Ντόρια, το παρελθόν πέθανε. Μη στηρίζεσαι στις αναμνήσεις μου. Δεν με συγκινείς πια. Θα με κρεμάσουν, Λέιδη. Δεν με ενδιαφέρει. Πολύ ωραία. Ως εκεί φτάσαμε, λοιπόν, ε. Μη με αναγκάσεις, λοιπόν, να στείλω αυτό το γράμμα. Δεν μπορώ να το κάνω. Φτάνουν τα παιδιαρίσματα, Λέιδη. Σ' άφησα να μου πεις πράγματα που δεν θα ανεχόμουν από κανένα. Τώρα όμως
ήρθε η στιγμή να δεις την πραγματικότητα κατάματα, γιατί αν δεν με βοηθήσεις... Και αυτές τις φωτογραφίες. Έχεις φωτιά μέσα. Ναι. Πρέπει να πάω σπίτι να πάω... Μα τόσο ηλίθιο με περνάς. Δεν πρόκειται να βγεις από εδώ μέσα. Κάνε αυτό που σου είπα. Δεν έχουμε λεπτό για χάσιμο. Σκάτι μου, Στόλη. Έσωσες τη ζωή μου. Και τη ζωή σου. Τη ζωή σου. Και τη ζωή. Σε λυπάμαι παραπάνω από τον εαυτό μου. Και ούτε το ξέρεις, ούτε πρόκειται να το πιστέψεις. Κάνε αυτό που σου είπα. Δεν έχουμε λεπτό για χάσιμο. Σε ευχαριστώ, Ρέλη. Για όποιο λόγο και να το έκανες, δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Άνοιξε την πόρτα, μπήκε στο δωμάτιο, έκανε τη δουλειά. Πόσο έχει αλλάξει, λέει. Τη θυμόμουν κοπέλα και ξανασυνάντησα μια κουρασμένη κυρία. Η μόνη ομοιότητά της με τη Λέιδη εκείνης της εποχής ήταν η δειλία. Απόδειξη πως δεν είχε σκοτωθεί τότε. Έφυγα από το σπίτι του Ντόριαν Γκρέι σαν αυτόματο. Δεν ήξερα που πήγαινα. Τα πόδια μου ήταν σαν να μην υπήρχαν. Σε λίγο έμαθα πως αυτοκτόνησε. Προς ποιο σημείο φτάνει η αντοχή του ανθρώπου, ε? Αυτό είναι η απορία. Και όχι το να ζει κανείς ή να μη ζει. Όλα τα έκανε, όλα τα δοκίμασα. Η φρίκη του κτές. Η νηδονή του σήμερα, η μία του αύριο, τα έλεγα και τα πίστευα. Το χειρότερο είναι που τα έβαλα σε πράξη. Αγόρασα τα νιάτα, τη δύναμη, σε βάρος της ψυχής μου. Της ψυχής μου και των άλλων. Και τη βάραινα βάσταχτα, τώρα το νιώθω. Δάκρυα μετάνοιας. Πώς αναλαφρυθαίνεται ψυχή στους νέους. Νομίζουν πως τίποτα δεν τους αγγίζει. Φτάνει να έχουν το νου τους καθαρό. Σε σημείο να την ξεχνούν, να νομίζουν πως δεν υπάρχει. Εγώ τουλάχιστον αυτό δεν το νόμισα. Γιατί κάθε μέρα ύστερα από μια τρομερή μου πράξη έβλεπα τα σημάδια στο πορτρέτο που μου έλεγαν την αλήθεια. Κι όμως κρατώ την αγνότητα της πρώτης εφηβείας. Μετάληψη. Παίρνουν από το στόμα μου και οι πιο δύσπιστοι. Αλλά τα χείλια του πορτρέτου έχουν κρεμάσει από σιχαμερή λαχνία το καλό. Το κακό. Ακούμε για τον αιώνιο αυτό διαχωρισμό και νιώθουμε ακόμα περισσότερο μόνοι. Το καλό, το κακό, χαρακτηρισμοί που αφορούν πάντα τους άλλους. Τα ανθρωπάκια. Ξέρω, άρα εξαγνίζομαι με το σύγχρονο πιστεύω. Είχα κι εγώ κάποιον κάποτε να μ' αγαπάει. Εκεί θα γύριζα την ώρα της ανάγκης, όμως αυτός δεν εξαφανίστηκε μόνος του. Όχι, έβαλα κάποιον άλλο να κάνει την δρομοδουλειά. Για να μην λερώσω τα ωραία μου χέρια. Ένα άλλο από τα θύματα μου, που κι αυτός σκοτώθηκε, ναι. Πάντα εξαφάνιζα τους μάρτυρες της ζωής μου, όμως κάθε χαμός, κάθε φόνος, είτε ηθικός είτε με το μαχαίρι, γκρέμιζε κρυφά και ύπουλα τα τείχη που χαρθώσε ανάμεσα σε μένα και τη συνείδησή μου. Έκανε.
έκανα πείραμα τη ζωή μου, σκόρπισα το κακό. Νόμιζα πως είχα όλα τα δικαιώματα, όμως κανένας δεν έχει το δικαίωμα πάνω στους άλλους. Όμως πιστεύω, ελπίζω πως δεν είναι πολύ αργά. Πώς είναι τάνιο σαν παιδί τελευταία του στροφή. Θα αλλάξω, θα δεις και η μετάνοια μου αυτή θα είναι έμπρακτη. Άσε τους μελοδραματισμούς, Ντόρια. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να αλλάξεις, είσαι τέλειος. Δεν αστείω με χάρη. Χτες λοιπόν. Πού ήσουν χτες? Στο χωριό. Και τι έκανες στο χωριό? Λυπήθηκα μια κοπέλα. Ναι, τη λυπήθηκα. Έμοιαζε τη σίδηρα. Ήταν αγνή, θα την παντρευόμουν. Όμως βρήκα το θάρρος να την εγκαταλείψεις, πάω στοίχημα. Τι λυπήθηκες και την εγκατέλειψες. Της έκανες την καρδιά κομμάτια και εξαφανίστηκες για το καλό της. Σώθηκε όμως, να σε βέβαιζε. Και θα περάσει την υπόλοιπη ζωή συγκρίνοντας κάθε άντρα που θα γνωρίζει με το χαμένο όνειρο. Σαν καλή αγνή χωριό το πουλάχ, Ντόρια. Όλοι είναι καλοί στο χωριό. Οι πειρασμοί εκεί είναι ελάχιστοι. Γι' αυτό οι άνθρωποι που ζουν μακριά από την πόλη λέγονται απολύτιστοι. Ο πολιτισμός δεν είναι εύκολο πράγμα. Εάν το φτάσεις, μόνο δύο δρόμοι υπάρχουν: η κουλτούρα και η διαφθορά. Και πού να βρεις τέτοια πράγματα στο χωριό? Δεν θέλω να ξανακουβεντιάσω το θέμα μαζί σου. Εμείς τα πάμε καλά μόνο όταν είμαστε επιπόλαιοι. Όμως πες μου. Πες μου κανένα νέο σου. Τι κουβεντιάζουν αυτές τις μέρες στα σαλόνια σου? Έχεις δίκιο, δεν αντιλαμβάνεσαι εδώ. Αφού όμως η ψυχούλα σου τραβάει από το σοπαλιό σου, λέω πως το θέμα που επικρατεί τελευταία είναι η εξαφάνιση του μπάζι. Ακόμα και το δικό μου διαζύγιο δεν έχω σοπαλιών πια. Εσύ τι νομίζεις πως συνέβη στο μπάζι? Δεν έχω ιδέα. Αν το μπάζι προτιμά να κρύβεται δικό του λογαριασμό, αν πάλι είναι νεκρός. Δεν θέλω να το σκεφτούμε. Ο θάνατος είναι το μόνο πράγμα που με τρομάζει. Τον αγαπούσα πολύ το μπάζι. Αλλά πες μου, έφτασε στα αυτιά σου κάτι φήμες πως δολοφονήθηκε? Κάτι έγραψε εφημερίδες. Τι θα έλεγες, θα σου έλεγα πως εγώ σκότωσα το μπάζι. Θα έλεγα πως δεν σου πάρω καθόλου νου όπως αριστερά ή εγώ δολοφόνος. Εσύ τώρα και να θέλεις δεν θα μπορούσες να κάνεις έγκλημα. Το έγκλημα είναι και αποκλειστικά στις κατώτερες τάξεις. Δεν τις κατηγορώ φυσικά. Θα έλεγα μάλιστα ότι το έγκλημα είναι αυτούς τους ανθρώπους. Είναι ότι η τέχνη για μας. Απλώς μία μέθοδος να γευτούν κάτι έξω από το συνηθισμένο. Μία μέθοδος. Πιστεύεις λοιπόν πως ένας άνθρωπος που έκανε μια φορά έγκλημα στη ζωή του θα μπορούσε να το επαναλάβει? Δεν το πιστεύω. Οτιδήποτε μπορεί να γίνει, Δονή, αρκεί να το κάνεις πολύ συχνά. Αλλά ας αφήσουμε τώρα το καμένο του μπάζι. Εξάλλου δεν νομίζω πως θα κάνει πια την δουλειά. Την τελευταία δεν πρέπει να μιλάς έτσι, Χάρη. Δεν πρέπει να παίζουμε με όλα τόσο επιπόλαια. Υπάρχει μια ψυχή στο καθένα μας. Και αυτό το ξέρω καλά. Μπορείς να την αγοράσεις, να την πουλήσεις, να την παζαρέψεις, να την δηλητηριάσεις. Μα δεν μπορείς να την αγνοήσεις. Η ψυχή είναι μια τρομερή πραγματικότητα. Είσαι βέβαιος αυτό, Ντόρια? Ναι, Χάρη. Έλα τώρα, Ντόρια! Πάψαμε από καιρό να πιστεύουμε στην ψυχή. Αλλά πες μου, Ντόρια. Πες μου πώς κράτησες τα νιάτα σου. Εγώ είμαι με 12 χρόνια, μου 10 χρόνια μεγαλύτερος σου και γέρασα, ενώ εσύ... Ποτέ δεν σε έλεγε πυρκιστικό σου απόψε. Μου θυμίζεις την μέρα που σου πρώτο είδα. Ήσουν υπέροχος. Άλλαξες με μια ανοχή σου πολύ συστικό. Θα ήθελα να ξέρω το μυστικό σου. Θα δίνω τα πάντα για να ξαναβρίσκω τα νιάτα μου και όχι μόνο στο πρόσωπο. Στο κορμί, αλλά και βαθιά μέσα μου. Ντόρια, Ντόρια. Έχω στενοχωρίες που δεν τις ξέρεις. Έχω σκοτώρες. Δεν είναι που νιώθω γέρασμα, που οι άλλοι είναι νέοι. Καμιά φορά εκστασιάζουν μπροστά στην ίδια μου την ειλικρίνεια. Τι θαυμάσια ζωή που είσαι εσύ. Δεν σε χάλασε τίποτα, είσαι ακόμα ο ίδιος. Δεν είμαι ο ίδιος, Χάρη. Ναι, είσαι ο ίδιος και το ξέρεις πολύ καλά. Μην προσπαθείς να ξεγελάσεις τον εαυτό σου, γιατί εμένα! Εμένα δεν με έχω ξεγελώσει. Πόσο θα ήθελα να πάρω τη θέση σου. Οι άλλοι, μας έχουν αποκηρύξει τους δύο, εσένα όμως. Εσένα όμως πάντα σε λάτρευα. Και πάντα θα σε λατρεύουν. Γιατί είσαι αυτό που πάντα φοβούνται και ζητούν να βρουν. Πόσο ευτυχισμένος είμαι τώρα, που δεν μου έκανες ποτέ τίποτα στη ζωή σου. Δεν σμίλησες ποτέ σου ένα άγαλμα, δεν σου γράφεις ποτέ σου ένα πίνακα. Η ζωή σου ίδια, για την τέχνη σου, έκανες μουσική τον εαυτό σου. Οι μέρες που έζησες, ήταν τα σονέτα σου. Ναι, η ζωή ήταν υπέροχη. Όμως δεν πρόκειται να ξαναζήσω την ίδια ζωή. Δεν πρέπει να μου λες αυτά τα εξωφρενικά πράγματα πριν μάθεις τα πάντα για μένα. Αν με ήξερες πραγματικά, μπορεί και να με μισούσες.
Πάμε στη Βέσχη. Το απόγευμα ήταν θαυμάσιο. Πρέπει και να τελειώσουμε τη βραδιά. Θαυμάσια. Δεν μπορώ, Χάρη, καλύτερα να πηγαίνεις. Ο Ντόριαν. Έχω αλλάξει, Χάρη. Για μένα δεν μπορείς να αλλάξεις. Εσύ και εγώ θα είμαστε πάντα φίλοι. Χάρη, κάποτε με δηλητηρίασες με αυτό σου το βιβλίο. Αυτό δεν θα έπρεπε να στο συγχωρέσω ποτέ, όμως σου λέω. Μην το ξαναδώσεις ποτέ ξανά σε κανένα νέο. Όσο με επιχωρείς. Είσαι πολύ ωραίος. Δεν χρειάζεται. Είμαστε αυτοί που είμαστε. Και έτσι θα μείνουμε για πάντα. Σαχλαμάρες δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Η τέχνη δεν πηδρά στην πράξη, μην ακούς. Μα δεν θα ανοίξουμε τώρα την ολική συζήτηση. Θα ειδωθούμε, άφηβε, έτσι. Μπορεί. Μπορεί. Καληνύχτα, Χαρή. Μπορεί. Καληνύχτα, Χαρή. Καληνύχτα, Χάρη. Ποιος είσαι, επιτέλης. Ζημουγιά. Αν κουνηθείς θα σου σκοτώσω. Είσαι τρελός. Τι σου έχω κάνει. Κατέστρεψες τη ζωή της Σίπιλ Βέιν. Η Σίπιλ Βέιν ήταν αδερφή μου, αυτοκτόνησε. Εσύ είσαι η αιτία. Χρόνια τώρα είχα χάσει τα ίχνη σου, μα τώρα σε βρήκα! Κάνε την προσευχή σου, γιατί απόψε θα πεθάνεις! Μια στιγμή! Δεν καταλαβαίνω για ποια μου μιλάς, είσαι τρελός! Το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να το ομολογήσεις όλα. Δεν με γελάς εμένα! Γονάτισε! 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 Ζήτα συγχώρεση από το Θεό! Μια στιγμή! Ένα λεπτό. Πόσος καιρός έχει περάσει από τότε? Από τότε που πέθανε η αδελφή σου. 18 χρόνια. Γιατί με ρωτάς, τι σχέση έχουν τα χρόνια. 18 χρόνια. Έλα κοντά μου, σε παρακαλώ. Κοίταξε το πρόσωπό μου. Λοιπόν, είμαι αυτός που ζητάς. Θεέ μου, θα το σκότωνα. Αυτός είναι παιδί. Περάσει 18 χρόνια, δεν μπορεί να είναι ο ίδιος. Συγχωρέστε με, κύριε. Σας πέρασα για... Είμαι ασυγχώρητος. Σπάλι. Τριγύρω σου, τριγύρω το πορτρέτο. Όλα εδώ πρέπει να πληρωθούν τώρα. Έλα, Ντόριαν, κουράγιο, πλησίασε, κοίταξε το πορτρέτο. Θυμήσου σε τι απάνθρωπη στιγμή εγωισμού και πάθους είχες κάποτε παρακαλέσει να σήκωνε τούτο το πορτρέτο, το βάρος των ημερών σου, και εσύ να κρατούσες την αιώνια νιώτη. Όχι, μη μιλάς έτσι, άφεση, μην τα φίλοι με τα ημών. Όχι, Ντόριαν, πάντα ξονιμάζει η αυθονομία, Σιμών. Αυτή θα έπρεπε να μην προσευχή σου, επανάλαβε, Ντόριαν. Επανάλαβε και δεν μιλάω για μένα. Δεν σου κρατάω καμιά κακία. Δεν είναι ο δικός μου θάνατος που σε βαραίνει, μα ο ζωντανός θάνατος της ψυχής σου. Κοίταξε το πορτρέτο!
Αφήστε με να ζήσω την καινούργια ζωή που διάλεξα. Έστω και τώρα αφήστε με. Να το πιστέψουμε. Τι να θέλει να διάλεγε. Ίσως πως δεν θα ξαναβάλει ποτέ την αθωότητά του σε πειρασμό. Να το πιστέψουμε. Ορκίζω να πιστέψουμε τι να θέλει η άλλαγη να φύγει. Να το πιστέψουμε. Πάλι. Η αθωότητα που δεν υπάρχει πια. Κοιτάξτε το πορτρέτο. Και εσύ Σιμπή. Εσύ ήσουν διαφορετική. Έδειχνες να μ' αγαπάς. Όχι εσύ. Να το πιστέψουμε. Για να το πιστέψουμε τι θα βγει. Ποτέ δεν εξαρτήθηκες από τις άλλες Ντόρια. Μα εσείς δεν είστε Λιάδη. Είσαστε εγώ. Θύματα και θύτης πάντα ήταν ένα. Σας έκανα δικούς μου. Σας έδωσα και μου δώσετε. Είσαστε να βάσω στα κομμάτια από τη ζωή μου, από τη μνήμη μου, από την ψυχή μου, ναι, από την ψυχή μου, γιατί εσείς την ασκημίσατε. Τώρα λοιπόν, μη ρίχνετε όλη την ευθύνη απάνω μου. Τώρα ναι, σε πιστεύω, Ντόρια. Ακόμα και στην κόλαση θέλει παρέα. Υπάρχει εδώ, πίσω από το πορτρέτο. Κοίταξε το πορτρέτο, Ντόρια. Εδώ θα βρεις την παρέα που σου ταιριάζει. Τώρα έχεις ο αληθινός ξεδεσμός, Ντόρια. Δεν θα σας έριχνα ευθύνες αν δεν τις είχατε. Όλοι επιδιώξετε το θάνατο σας, όλοι σας. Και τέσσερις. Και αμαρτία. Δεν είναι να καταστρέφεις τον εαυτό σου αυτός. Έτσι κι αλλιώς είναι δικό σου. Γιατί λοιπόν θελήσατε τα πάντα από μένα. Μονάχα στο Θεό ανήκουμε ποτέ σε άνθρωπο. Κι όλοι άλλοι ξένοι, περαστικοί, άγνωστοι, όλοι έριξαν βρώμικα βλέμματα επάνω μου. Όλοι άπλωσαν χέρια βρώμικα επάνω μου. Πώς τολμήσατε λοιπόν, ελεηνοί μικροί όλοι σας, πώς τολμήσατε να γίνετε ένα! Ένα με μένα το πορτρέτο μου είναι και δικό σας. Είναι τα πορτρέτα όλων όσων στο πορτρέτο του Ντόρια Γκρέι. Έξω! 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 Αυτό ήταν προπάγια. Βάζει. Καλοσύνη σου, Στεργίου, εκεί κατάπτυσα. Και εσύ με τους άλλους μου φανερώθηκες, Βρούτε. Λέιδι, εσύ έκανες σαν τρελή για μένα. Ζήτω, κοριτσάκι μου. Εσύ δύο φορές έψεις να με τιμωρήσεις. Μία πρώτη όταν σκοτώθηκες και μία απόψη μαζί με τους άλλους. James. Λυπάμαι. Έλα λοιπόν, ψυχή μου. Απόδειξε μου πόσο αθάνατη, πόσο θνητήμα και πόσο μόνη είσαι. Εδώ θα κρυθούμε όλοι μας. Χάρη. Μόνο εσύ έλειψες απόψε. Και θα τη γλέταγες στην τελευταία μου σκηνή. Ο μόνος που θα την έκρινε χωρίς πάθος. Σαν θεατής όπως ήθελα κι εγώ κάποτε. Χάρη. Έλα, μη με αφήσεις να με παρασύρει το μελό, έλα. Έλα, Ντόριαν, φύγανε όλοι τώρα πια. Φυσιογνωμίες, μισά πρόσωπα. Μόνο σαν το Θεό πρέπει να δώσεις την τελευταία σου μάχη και να νικήσεις. Αλλιώς δεν υπάρχει ύπτος. Έλα, γύρνα. Κοίτα το πορτρέτο, μη δειλάζεις. Θεέ μου! Πού να λέει η αληθινή ζωή που θα μπορούσαμε να ξέρουμε. Πάταξον ημάς δια τας ανομίας ημών, όχι. Δεν υπάρχουν αποδείξεις, δεν υπάρχουν αμαρτίες. Η μόνη απόδειξη είναι το πορτρέτο. Έλα λοιπόν, εξαφάνισε το. Η ζωή είναι για όποιον έχει το κουράγιο. Προχώρησες πολύ, μα δεν έφτασες το τέρμα για να είσαι νικητής. Έλα, εξεφάνισε αυτό το πέσιο σκιάχτρο. Νικητής, Ντόρια. Νικητής!